Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, χαρά και με ειρήνη και ευημερία στο νησί μας και σε όλο τον κόσμο. Απόψε έχω την ξεχωριστή χαρά και τιμή να έχω πλάι μου τον Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης, τον κύριο Γιώργο Μαραγκό, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε αυτό το μικρό κοσμό μας, το Μέγα, το νησί μας, την αγαπημένη μας Σύρα. Να δούμε τι έγιναν κατά το διάστημα της θητείας τους, τι θα γίνουν, τι ονειρεύεται ο Δήμαρχός μας. Τι ονειρευόμαστε και εμείς μαζί του. Ευχαριστώ πολύ που είστε, κύριε Δήμαρχε, κοντά μας. Μεγάλη μας χαρά και τιμή να ξεκινάμε τη νέα αυτή προσπάθειά μας με την υγεία τηλεόραση, να μπαίνουμε στα σπίτια των δημοτών μας και να χαίρονται με αυτό που βλέπουν. Και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαράσταση που δείχνετε για αυτό το κανάλι. Η χαρά και τιμή είναι δική μου για την πρόσκληση. Και θα ήθελα να πω, αγαπητέ κύριε Κουλούρα, αγαπητέ φίλε Μπάμπη, σε σένα και να ευχηθώ στους τηλεθεατές σε υγεία τηλεόραση αλλά και σε όλους τους συμπολίτες μας. Χρόνια πολλά, να έχουν όλοι μια καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία, αισιοδοξία και τύχη. Είναι γεγονός ότι στο τελείωμα κάθε χρόνου και στην έναρξη κάθε επόμενου χρόνου όλοι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση περισυλλογής, σε μια κατάσταση επανατοποθέτησης και οριοθέτησης των στόχων μας. Εύχομαι λοιπόν σε όλο τον κόσμο να πετύχει τους στόχους του μέσα σε ένα κλίμα ομόνοιας, κατανόησης, αλληλεγγύης. Στοιχεία τα οποία δυστυχώς πολλές φορές λείπουν από την κοινωνία μας αλλά και από τον περίγυρό μας, τον οικογενειακό, τον επαγγελματικό, τον κοινωνικό, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Θα ήθελα επίσης, με την αφορμή της παρουσίας μου εδώ, να ευχηθώ σε αυτό το νέο ξεκίνημα της Αιγαίου Τηλεόρασης καλή επιτυχία, διότι μπορώ να πω, φίλε Μπάμπη, ότι μας είχε λείψει το σήμα της Αιγαίου Τηλεόρασης από τους δέκτες μας. Θέλω λοιπόν και να σε χαρώ και να ευχαριστήσω και εσένα και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και όλους τους συντελεστές, τους εθελοντές, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, για το γεγονός ότι δεν το έβαλαν κάτω, δεν τα παράτησαν, και κάτω από αντίξωες συνθήκες κατάφεραν να έχουμε πλέον το σήμα της Αιγαίου Τηλεόρασης πάλι στους δέκτες μας, και θέλω να απευθύνω ένα κάλεσμα και στον κόσμο και στην τοπική μας κοινωνία, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, και εμείς ως Δήμος θα πράξουμε το αυτονόητο, θα πράξουμε τα δέοντα στο μέτρο των δυνατοτήτων μας για να στηρίξουμε αυτό το κανάλι το οποίο παράγει πολιτισμό, προάγει την εκπαίδευση, το πνεύμα. Είναι ένα κανάλι το οποίο έχει πολιτιστικό χαρακτήρα, κοινωνική, έχει εκπαιδευτικό. Κοινωνική αλληλεγγύη. Προάγει και παράγει. 18 την Ομαθενής έχει κάνει. 18. Και όχι μόνο. Σε τόσες χιλιάδες εκπομπές μπορώ να πω που έχουν γίνει είτε μέσα από το στούντιο είτε και έξω από το στούντιο, σε όλα τα μη και πλάτη της Σύρου, αλλά και έξω από τη Σύρου. Και της γης, όλης της γης. Ακριβώς. Η Αιγαίο Τηλεόραση μπορεί να δίνει πραγματικά μία εικόνα σε κάθε σπίτι, σε κάθε γωνιά, όχι μόνο των Σεριανών, αλλά και μέσω του σήματος την DJ. Πολύ παραέξω, στους Κυκλαδίτες και στο Αιγαίο, ώστε να μπορεί ο κόσμος να βλέπει και να ενημερώνεται για τα δρόμενα και τα όσα συμβαίνουν στο νησί μας. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ δύναμη, επιμονή και κουράγιο και σε εσάς και θέλω να ξέρετε ότι σε αυτή σας την προσπάθεια δεν θα είστε μόνοι, θα είμαστε αλληλέγγυοι δίπλα σας και ο Δήμος και η τοπική κοινωνία, πιστεύω, ώστε αυτό το σήμα να δυναμώσει ακόμη περισσότερο και να μην ξαναχαθεί ποτέ από τους δέκτες μας. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Να είστε καλά. Είστε ευχαριστημένος. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που αναλάβετε το Δήμο μας? Ο χρόνος κυλάει γρήγορα. Πόσο γρήγορα. Και μπορώ να πω και εγώ πολλές φορές εκπλήσωμαι. Σαν να το προσθέσεις πέρα στη γωνία εκεί πέρα, στον πρώτο μας debate. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λοιπόν. Μια μέρα, ναι. Είμαστε περίπου κάτι περισσότερο από 3 χρόνια και 3 μήνες που έχουμε αναλάβει. Τα καθήκοντά μας, τα ευθυνοφόρα και δύσκολα καθήκοντα στην διακυβέρνηση και στη διοίκηση ενός τόπου, ενός νησιού. Με καλές στιγμές, με ευχάριστες, με δυσάρεστες, με σκαμπανεβάσματα. Είναι σαφές ότι όταν το καράβι είναι μεγάλο και οι δυσκολίες για να το καθοδηγήσεις είναι πολλές. Όμως, ως προς το πρόσημο το οποίο σε μένα τουλάχιστον μέσα μου, συνειδησιακά και ψυχικά μου έχει αφήσει, η γεύση θα έλεγα ότι είναι γλυκιά. Δεν είναι ούτε γλυκόπικρη, ούτε πικρή. Διότι νομίζω ότι μέσα από τις δυσκολίες έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμαστούμε, να πετύχουμε πράγματα για το καλό του νησιού μας και όπως είπα, ο καλός ο καπετάνιος και το καλό το πλήρωμα στη φουρτούνα φαίνεται. Άρα λοιπόν, δεν θέλω να εμψημυρώ, δεν θέλω να δικαιολογούμε λέγοντας ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες, οι οικονομικές, οι δημοσιονομικές. Είναι δύσκολες. Είναι μια πρωτοφανή κρίση την οποία βιώνει και η χώρα μας και το νησί μας.
εξακολουθητικά. Δηλαδή, εδώ και πλέον 8 χρόνια έχουμε κλείσει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Όμως, ο Δήμος, πρώτα απ' όλα ως ο κύριος και καθήλυν και κατ' ουσίαν εκφραστής της τοπικής κοινωνίας, πρέπει να περνάει και ένα μήνυμα προς την τοπική κοινωνία, προς τους δημότες μας, ότι είμαστε εδώ για να παλέψουμε, είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε, για να συνεργήσουμε και να μπορέσουμε να καταφέρουμε πράγματα για το νησί μας. Όπως είπα, η διαδρομή αυτή δεν ήταν εύκολη και από εδώ και στο εξής και μέχρι το πέρας της θητείας μας πάλι θα υπάρχουν δυσκολίες, θα υπάρχει ανηφοριά. Όμως, όταν υπάρχει πίστη, όταν υπάρχει συνεργασία, όταν υπάρχει μία συντονισμένη προσπάθεια στην οποία εμπλέκονται πολλοί. Η προσπάθεια δεν αφορά έναν ατομικά, είναι συλλογική προσπάθεια εντός και εκτός του Δήμου. Τότε νομίζω μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι στο τέλος το πρόσημο θα είναι θετικό. Με την αντιπολίτευση καλή είναι η σχέση, νομίζω. Γενικά είναι καλή η συνεργασία σας, είναι γενικά ικανοποιητική, νομίζω. Κοιτάξτε, ως προς τον αμέσο όρο θα πω, διότι ξέρετε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν συνολικά 4 παρατάξεις, οι οποίες εκπροσωπούνται. Μπορώ να πω ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και τουλάχιστον σε θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, πολύ βαριά και έχουν να κάνουν με το μέλλον αυτού του τόπου, οι σύμβουλοι στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, επιχειρούν να κάνουν μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Δεν το καταφέρουν βέβαια πάντοτε, διότι μερικές φορές ξέρετε ότι και η κάμερα δημιουργεί ένα ιντριγκάρισμα το οποίο ρέπει προς τον λαϊκισμό καμιά φορά. Έτσι, ο καθένας θέλει να δείξει το κάτι παραπάνω, να φανεί λίγο ψηλότερος από όσο είναι στα μάτια των δημοτών, των ψηφοφόρων. Παρόλα αυτά όμως, η κάμερα όμως, να ξέρετε ότι μεγαλώνει το καλό και το κακό. Δηλαδή το ψέμα, το εντριγκάρισμα το κάνει πιο μεγάλο, δηλαδή το αποκαλύπτει. Το γυαλί και το σανίδι, λέει η μία, αυτή τα ξερνάνε όλα. Δηλαδή στο θέατρο, κακό στο οποίο δεν μπορεί να κρυφτεί, όπως και στο γυαλί, ξερνάει την ποιότητα του ανθρώπου, την αλήθεια και το ψέμα. Αυτός δηλαδή που υπερασπίζεται κάτι που δεν είναι σωστό, αυτός την πατάει. Δεν το ξέρετε αυτό. Για να το λες πάντοτε. Για να το λες εσύ αυτό πάντως. Βέβαια. Σημαίνει ότι είναι και έτσι. Έτσι είναι. Μετά από τόσες χιλιάδες ώρες. Λέτε, μπορεί να κοροϊδεύει όλος κάποιος άνθρωπος υπερασπίζοντας ένα ψέμα και μετά ή θέλοντας να κάνει μια εντύπωση. Αυτό θα αποκαλυφθεί. Νομίζω πάντως ότι στο μέσο όρο η συντριπτική πλειοψηφία των συμβούλων. Εγώ έτσι νομίζω. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Εδώ δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Δεν θέλουμε να επιτύχει ή να αποτύχει μια δημοτική αρχή ή μια δημοτική παράταξη για τον ίδιο τον εαυτό. Το μεγάλο στοίχημα είναι να πετύχει η δημοτική αρχή, να πετύχει η κυβέρνηση στον τόπο μας, στη χώρα μας, όποια και είναι αυτή, πέρα από κόμματα, πέρα από παρατάξεις. Διότι αν πετύχει η κυβέρνηση, αν πετύχει μια δημοτική αρχή, θα έχει πετύχει η χώρα μας, θα έχει πετύχει το νησί μας. Θέλω λοιπόν να πω και να καταθέσω, χωρίς περιστροφές, ότι στην μεγάλη τους πλειοψηφία οι δημοτικοί μας σύμβουλοι, ανεξαρτήτως παρατάξεων, όπως είπα, στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Η αντιπολίτευση είναι παραγωγική, είναι επικοδομητική και αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της. Να μπορεί συνθετικά να προσφέρει στη διαμόρφωση μιας πρότασης. Γιατί κανείς δεν είναι παντογνώστης, όλοι μπορεί να έχουμε προσεγγίσεις για το ίδιο θέμα διαφορετικές. Αλλά λοιπόν, εάν με ειλικρίνεια και με παρησία και με αντικειμενικότητα σε ένα τραπέζι καταθέτουμε αυτές τις προτάσεις, είναι σαφές ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε μια καλύτερη απόφαση. Άρα, νομίζω ότι περνάμε και ένα μήνυμα ως παρατάξεις εκπροσωπούμενες στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό πρέπει να το περάσουμε και να το μεταλαμπαδεύσουμε και στην κοινωνία και στις συλλογικότητες και στον κόσμο, στους επιχειρηματίες, στους δημότες, ότι μόνο με συλλογική προσπάθεια, μόνο με ομόνοια, μόνο με συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Ήρθε η στιγμή, κύριε Δήμαρχε, που μέσα στο φόρτο, στη δουλειά, στη δυσκολία, στα προβλήματα, τα συσσωρευμένα, μέσα σε αυτή την κρίση, την αντισόπιτη που μας τριγυρίζει, είπατε να τα παρατήσω. Έτσι, λυγίσατε κάποια στιγμή. Ήρθε κάποια στιγμή που, έτσι, σαν ανθρώπινη οντότητα, δεν είσαστε ο Ζαρατούστα, δεν είσαστε ένας υπεράνθρωπος, ένας άνθρωπος σαν όλος. Ο Δήμαρχος δεν είναι, είναι μια προσωπικότητα, μια οντότητα. Έχει παιδιά, έχει γυναίκα, έχει όνειρα, έχει ελπίδες. Δεν είναι ένα ξύλινο πράγμα που παράγει έργο. Έτσι, μου θυμίζετε. Έτσι, κάτι το οποίο είπαν μια δασκάλα όταν πριν από λίγες μέρες με επισκέφθηκαν στο γραφείο μου παιδιά από το δεύτερο νηπιαγωγείο Ορμούπολης. Δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους για τον Δήμαρχο. Καθίσαμε στο πάτωμα όλοι μαζί, παίξαμε, μιλήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις.
Και μάλιστα είπε η δασκάλα, βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος φοράει ένα t-shirt, φοράει μια μπλούζα, φοράει ένα τζιν παντελόνι. Ίσως είχαν την εντύπωση ότι ο δήμαρχος είναι κάτι πιο απόμακρο. Ο δήμαρχος λοιπόν είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι, με τα άγχη του, με τις αγωνίες του, με τα πάθη του, με τις αδυναμίες του. Και ως εκ τούτου, υπό το βάρος πολλές φορές είτε των συνθηκών είτε των δυσκολιών, μπορεί να λυγίζει, μπορεί να κουράζεται, μπορεί να απογοητεύεται. Όμως, απροσχημάτιστα μπορώ να σας πω ότι σε κανένα σημείο αυτής της τριετούς και πλέον προσπάθειας δεν σκέφτηκα ποτέ να τα παρατήσω. Διότι ταχθήκαμε στην υπηρεσία του Δημότη και του νησιού μας από το 2014. Άρα λοιπόν, στην πορεία αυτής της προσπάθειας, η οποία είναι πενταετία, αν έχουμε την υγειά μας, δηλαδή μέχρι το 2019, οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Άρα λοιπόν, είμαστε αποφασισμένοι να προσπαθήσουμε, παρά τα όποια λάθη, τις όποιες αδυναμίες, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, λάθη δεν κάνει μόνο αυτός που δεν κάνει τίποτα. Να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το νησί μας, να επιτύχουμε ό,τι καλύτερο δυνατό για το νησί μας. Είμαι αισιόδοξος, τουλάχιστον σε αυτή την καμπή της δημοτικής θητείας, γιατί είμαστε λίγο μετά από το μέσο της θητείας, είμαι αισιόδοξος ότι στο τέλος το πρόσημο θα είναι ισχυρά θετικό. Έχετε μια οικογένεια, έτσι, έχετε αδέρφια, έχετε γυναίκα, παιδιά. Τι λένε, στηρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς είναι τα παιδιά, τους λείπετε, στηρίζετε την οικογένεια, πώς είναι το κλίμα? Θα σας πω, δεν είναι εύκολη η δουλειά του Δημάρχου, όμως δεν ξέρω καμία δουλειά στις μέρες μας, φίλε Μπάμπη, που να είναι εύκολη. Κάθε εργαζόμενος, αν έχει μια δουλειά, γιατί σήμερα το να έχεις μια δουλειά θεωρείται ευλογία, θεωρείται τύχη. Κάθε λοιπόν εργαζόμενος λείπει πολλές ώρες. Προλάβατε σήμερα να πανταφάτε, γιατί έφυγε αργά το αρχείο που ήρθα σήμερα σας. Πρόλαβα. Προλάβατε. Πρόλαβα, μπορώ να πω. Από τις λίγες μέρες που όμως πρόλαβα να φάω. Ίσως για να έχω δυνάμεις και για το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και για την κουβέντα την απόψηνή μας. Επειδή ήξερα ότι είστε δεινός έτσι δημοσιογράφος και με δύσκολες ερωτήσεις, πρέπει να έχω διάβγεια πνεύματος για να μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα οποία θα ρωτήσετε. Εύχομαι να μην είναι πολύ δύσκολα. Δεν είναι δύσκολα. Τα αυτονόητα ρωτάω. Απλά πράγματα. Τι έκανε ο Δήμαρχος, τι θα κάνει. Πώς είναι σαν άνθρωπος, πώς αισθάνεται αυτό το νησί. Δεν είναι μια... Ο Δήμαρχος δεν είναι ο Δήμαρχος μια έννοια αόριστη και έτσι τυπική. Είναι ένας πολίτης, όπως όλοι, όπως όλοι μας. Έτσι. Είναι ο πρώτος πολίτης μεταξύ ίσων. Ναι. Θέλω να μιλάμε ως άνθρωποι, όχι ως ξηρός. Θέλω λοιπόν και... να σας πω για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος εργάζεται για να βγάλει το ψωμί του, για να ζει στην οικογένειά του, εργάζεται σκληρά, αναγκάζεται πολλές φορές να λείπει από το σπίτι του. Άρα λοιπόν, όπως στερούνται τον πατέρα του στα δικά μου τα παιδιά ή η γυναίκα μου, αντίστοιχα στερούνται και τον πατέρα τους και όλα τα υπόλοιπα παιδιά και όλες τις υπόλοιπες οικογένειες. Θέλω λοιπόν να πω ότι να μην τα τραγικοποιούμε, να μην τα μεγαλοποιούμε. Βεβαίως, το πρόγραμμα ενός δημάρχου είναι βαρύ, είναι φθινοφόρο, είναι κοπιώδες. Από εκεί πέρα όμως δεν ξέρω και έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει έντιμα για να βγάλει το ψωμί του να μην έχει ένα βαρύ πρόγραμμα. Είναι δύσκολες συνθήκες. Πλέον οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να μην δουλεύουν 8 ώρες όπως κάποτε, όπως παλαιότερα, να δουλεύουν 9, 10, 12, 15 ώρες την ημέρα. Άρα λοιπόν το ωράριο, αν θέλετε, εργασίας του δημάρχου προσυδειάζει πολλές φορές με το ωράριο εργασίας πολλών μη επώνυμων ανθρώπων. Υπό την έννοια αυτή, όλοι σηκώνουμε το σταυρό μας, όλοι ανεβαίνουμε το γλωγοδά μας, και άρα λοιπόν νομίζω και η οικογένεια η ίδια και τα παιδιά και η σύζυγος για κάθε εργαζόμενο οικογενειάρχη, πατέρα, πρέπει να δείχνουν μια κατανόηση και μια υπομονή. Απλά ότι εγώ απολογούμαι στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου, εσύ απολογίστε σε ένα λαό ολόκληρο. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Οφείλουμε να απολογούμαστε και να δίνουμε λόγο. Ναι, βέβαια, είστε ο πατέρας του λόγου που λέμε. Έτσι. Εγώ είμαι στην οικογένειά μου, είστε στο νησί. Όλο το νησί είναι παιδιά σας. Πολλές φορές. Οι δημότες είναι παιδιά του Δημάρχου. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται το μέγεθος και το βάρος ευθύνης και σε αντιμετωπίζουν με έναν τρόπο συναισθανόμενοι τις δυσκολίες που υπάρχουν. Άλλες φορές βλέπεις δημότες οι οποίοι αποσπασματικά και μεμονωμένα βλέπουν το ατομικό το δικό τους πρόβλημα και καλά κάνουν δηλαδή και θεωρούν ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από ένα μόνο πλακάκι σπασμένο μπροστά από το σπίτι, ένα μαρμαράκι, μια λακκούβα και έχουν απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν ένας δήμαρχος ή ένας αιρετός εν γέννη μπορώ να πω πρέπει να συγκεράζει όλα αυτά τα θέματα.
από μια μικρή λακκούβα, από το γεγονός ότι ο κάδος γέμισε σε μια γειτονιά και έχει ξεχυλήσει από σκουπίδια, μέχρι το να τρέξει κάποια έργα αναπτυξιακά, όπως σχολεία, όπως λιμάνια, όπως αεροδρόμια. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να συνδυάζονται και να συγκεράζονται με έναν τρόπο μοναδικό, χωρίς να βάζεις σε δεύτερη προτεραιότητα κάποια από αυτά. Όλα είναι σημαντικά για το δημότιο. Ο δημότης είναι απαιτητικός. Μερικές φορές παρά είναι απαιτητικός. Ίσως μερικές φορές παραλογίζεται κιόλας, γιατί ζητάει διάφορα πράγματα, το παίρνει και ανέφικτα. Όμως όλα οφείλεις να τα αξιολογείς, να τα βάζεις σε μια τάξη, σε μια προτεραιοποίηση, σε μια ιεράρχηση για να δεις τι περισσότερο από αυτά μπορείς να κάνεις και πώς να τα αποκριθείς. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα προς ένα τα πιο σημαντικά πράγματα που γίνανε στη θητεία σας. Θυμίζομαι ένα πολύ ωραίο έργο που έτσι είναι κόσμο πια η τονισή μας, είναι το λιμάνι μας. Όνειρο του Σιριανού ήταν να νοικοκυρευτεί το λιμάνι του. Έτσι. Και νομίζω ότι επετεύχθη αυτός ο στόχος. Έχουμε ένα πολύ ωραίο λιμάνι έτσι, που αυτοί που το έβλεπαν παλιά και έρχονται τώρα το θαυμάζουν. Νομίζουμε λιγάκι για αυτό το πολύ σπουδαίο έργο. Αυτό λοιπόν είναι έργο το οποίο παρότι ως προς μας κούρασε όλους, αλλά έχουμε ένα κόσμο πια στα χέρια μας. Έτσι και σας κούρασε όλη αυτή η ευθύνη και η αγανάκτηση των πολιτών, αλλά και τους πολίτες και εσάς, αλλά τώρα έχουμε ένα πράγμα που είναι δικό μας και το καμαρώνουμε γι' αυτό. Μπορώ να πω, φίλε Μπάμπη, ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτού του έργου και ειδικότερα μέσα στο καλοκαίρι που υλοποιούταν πρώτο κινδύνο απώλειας των κοινοτικών πόρων, είμαι βέβαιος ότι ήμουν ο πιο αντιπαθητικός τύπος σε αυτό το νησί. Γιατί πράγματι μας κούρασε, διότι πράγματι δημιούργησε προβλήματα στην λειτουργία της πόλης, ουσιαστικά έκοψε την πόλη στα δύο. Για ένα καλοκαίρι όμως. Και νομίζω ότι ο κόσμος, αυτό το έργο ήταν ένα στοίχημα πολύ μεγάλο για μας. Όχι λόγω του προϋπολογισμού, ήταν μικρό έργο, της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Υλοποιήθηκαν έργα και θα υλοποιηθούν ακόμη έργα, θα το κουβεντιάσουμε, ελπίζω, απόψε, πολύ μεγαλύτερα, πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό λοιπόν το έργο της ανάπλασης παραλίας ήταν ένα μικρό ως προς τον προϋπολογισμό του έργου, όμως ένα πολύ μεγάλο έργο ως προς τον συμβολισμό και ως προς το ότι τι μπορούμε να πετύχουμε ως κοινωνία εάν έχουμε υπομονή και αν συνεργαζόμαστε. Διότι ήταν ένα έργο που στην πιο κρίσιμη καμπή της χρονιάς, μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, έκοψε την πόλη στη μέση, δημιούργησε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, δημιούργησε ανάκτηση, δημιούργησε απελπισία και έπρεπε όλοι να σταθούμε κοντά σε αυτό το έργο και κοντά στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής. Πολύ δείξαν κατανόηση όμως, πάρα πολύ δείξαν κατανόηση, έτσι. Πάρα πολύ έδειξαν. Πάρα πολύ. Πολύ πάρα επίσης, πολύ δεν έδειξαν. Όμως στο τέλος, νομίζω ότι όλοι, τουλάχιστον στην συντριπτική τους πλειοψηφία, γνωρίσαν ότι η θυσία αυτή πήγε χαλάλη. Ναι, άξιζε τον κόπο, διότι είναι ένα έργο που στη βιτρίνα της πόλης μας έχει εξοραίσει πλήρως το πιο ωραίο κομμάτι του λιμανιού μας. Έχει δημιουργήσει βελτιώσεις ως προς την ασφάλεια, την χρηστικότητα, την λειτουργικότητα του λιμανιού. Μπήκε μια τάξη. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό το έργο ήταν από τα πρώτα της δημοτικής μας θητείας. Δημιούργησε και μια σοβαρή παρακαταθήκη αλλά και σοβαρές προσδοκίες και για το επόμενο διάστημα, διότι περιμένει ο κόσμος, ο οποίος πάντοτε δεν θέλει τίποτα λιγότερο από το περισσότερο, για να γίνουν και άλλα σοβαρά αναπτυξιακά έργα στο νησί μας. Έργα τα οποία θα δώσουν μια σημαντική οικονομική και αναπτυξιακή πνοή στο νησί, έργα τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και έργα τα οποία, όχι μόνο σήμερα και αύριο, διάστημα κατά το οποίο θα υλοποιούνται και για τα πολλά επόμενα χρόνια θα δημιουργήσουν προοπτικές σοβαρής οικονομικής ανάπτυξης για το νησί μας. Θέλω λοιπόν να ξέρει ο κόσμος, και σε αυτό είμαστε ανυποχώρητοι, ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, θα εξαντλήσουμε κάθε ευκαιρία, κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να χρηματοδοτήσουμε έργα σημαντικά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Έργα στον τομέα της εκπαίδευσης, έργα στον τομέα του τουρισμού, έργα στον τομέα των υποδομών κοινής ωφέλειας, αποχετεύσεις, ιδρεύσεις, απορρίμματα και πολλά άλλα. Έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία πέραν της προφανούς ωφελημότητας ως προς την χρηστικότητα και την βελτίωση ποιότητας ζωής, έχουν και την ωφελημότητα της δημιουργίας οικονομικού αντικειμένου. Δηλαδή, σε συνθήκες σοβαρής οικονομικής κρίσης, το να μπορέσουν πολλά σπιτικά στο νησί μας, οικοδόμοι, εργολάβοι, συνεργεία, μάστορες, να μπορέσουν να δουλέψουν σε αυτά τα έργα και να εξασφαλίσουν τα προστοζήνη για την οικογένειά τους. Δηλαδή έργα τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες μας, με τα συνεργεία που θα προσχοληθούν, να έχουν
και ένα οικονομικό όφελος και κατά τη φάση υλοποίηση των έργων. Όχι μόνο όταν τελειώσουν τα έργα και είναι αυτό το οποίο περιμένουμε να έχουμε. Αυτά λοιπόν τα έργα η Δημοτική Αρχή με πρόγραμμα, με πλάνο και με έναν θα έλεγα καλό συγχρονισμό και συντονισμό με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, με την περιφέρεια, με τα διάφορα αρμόδια υπουργεία, τα τρέχει, τα οριμάζει. Ξέρετε πολύ καλά ότι η διαδικασία ορίμανσης ενός έργου, όσο μικρού ή όσο μεγάλου κι αν είναι, είναι κοπιώδης, είναι επίπονη, είναι πολυχρόνια, δηλαδή για να μπορείς ένα έργο να το φέρεις στο σημείο να το υλοποιήσεις, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσεις τις απαιτούμενες μελέτες, τις εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις, αδειοδοτήσεις, διαδικασίες που είναι χρονοβόρες. Και αφού ολοκληρώσεις όλα αυτά, πρέπει να εξασφαλίσεις την χρηματοδότηση, δηλαδή να βρεις ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, είτε μιλάμε για το ΕΣΠΑ, είτε μιλάμε για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε μιλάμε για χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε κατά το κοινό λεγόμενο να κουμπώσεις πάνω του μια χρηματοδότηση. Αυτό λοιπόν δεν είναι καθόλου εύκολο. Άρα, θέλω να ξέρει ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, ότι είναι στην κουλτούρα μας, είναι στις προτεραιότητές μας, εξ αρχής το είχαμε δηλώσει και προεκλογικά αλλά και προγραμματικά, ότι θα κυνηγήσουμε και την τελευταία ευκαιρία χρηματοδότησης του οποιοδήποτε έργου, μικρού, μεσαίου, μεγάλου. Και θέλω να ξέρουν οι δημότες μας ότι ήδη σε τροχιά ένταξης, δηλαδή εξασφάλισης χρηματοδότησης ή δημοπράτησης ή υλοποίησης, βρίσκονται έργα της τάξης των 20 με 25 εκατομμυρίων ευρώ στο νησί μας. Σας βοηθάει πάντως η επαγγελματική κατάρτιση και οι σπουδές, όλα αυτά. Νομίζω ότι βοηθάνε σε αυτήν την. Σίγουρα μου βοηθάει, διότι. Η αξιοποίηση των κονδυλίων και των. Η επαγγελματική μου ανασχόληση εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το κομμάτι. Δηλαδή με τον σχεδιασμό, την ορίμανση και την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων σε όλους τους Δήμους της περιφέρειάς μας. Υπό την έννοια αυτή, δεν θέλω να αφήσουμε την παραμικρή ευκαιρία να περάσει αναξιοποιητή. Και αυτό προσπαθώ και στους συνεργάτες μου να μεταλαμβαδεύσω. Η τεχνική υπηρεσία βοηθάει νομίζω πολύ σε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, και θέλω να ευχαριστήσω τους μηχανικούς, το υπηρεσιακό προσωπικό αλλά και το πολιτικό προσωπικό. Όχι μόνο της τεχνικής υπηρεσίας, είναι η πολεοδομία, είναι η οικονομική υπηρεσία. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι αυτονόητο αυτό, συνεργάζονται μεταξύ τους τόσο ως προς την υλοποίηση του φυσικού, όσο και ως προς την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου. Αλλά λοιπόν, όλα αυτά τα έργα απαιτούν μία ενασχόληση και μία συνεργασία και έναν συγχρονισμό, θα έλεγα, πολύ συστηματικό μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου. Θέλω λοιπόν να τους ευχαριστήσω όλους, διότι είναι οι πολύτιμοι συνεργάτες μας και το υπηρεσιακό προσωπικό. Το πολιτικό προσωπικό λίγα μπορεί να κάνει χωρίς το υπηρεσιακό προσωπικό, όπως επίσης και αντίστροφα. Άρα λοιπόν απαιτείται συνέργεια, απαιτείται συνοχή, απαιτείται ομοιογένεια μεταξύ του πολιτικού και υπηρεσιακού προσωπικού του Δήμου και παράλληλα, όπως σας είπα, απαιτείται και ο συγχρονισμός με όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για τις μελέτες, εγκρίσεις δηλαδή, τις αδειοδοτήσεις, τις γνωμοδοτήσεις και τις χρηματοδοτήσεις. Πρέπει να μιλάμε για το λιμάνι και τον Δήμαρχε. Αυτό η επέκταση του ντόκου βοήθησε πάρα πολύ στην πρόσδεση των κρουαζιεροπλοίων, έτσι δεν είναι? Και να μιλήσουμε μετά λιγάκι για το πάρκινγκ εκεί πέρα, να δούμε αν υπάρχει ένα σχέδιο, τίποτα, καμιά μελλοντική καλύτερη λύση. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο λοιπόν, το θέμα του πάρκινγκ, το οποίο πραγματικά μας απασχολεί και είναι ίσως από τα πιο δυσεπίλητα προβλήματα στο νησί μας και στην πόλη μας. Δηλαδή η εξέβρεση χώρων στάθμευσης, παρότι μας απασχολεί, ξέρετε πολύ καλά ότι ως διαμαγείας ή με ένα μαγικό ραβδάκι δεν μπορούμε να τις δημιουργήσουμε. Διότι δεν υπάρχουν χώροι. Δεν υπάρχει κάλυψη, δηλαδή, διαθέσιμη χώρη και εμβαδά μέσα στην πόλη που εύκολα θα μπορούσαμε κοντά στον πυρήνα, στο κέντρο της πόλης, να δημιουργήσουμε αυτούς τους χώρους στάθμευσης. Είναι κάτι, όπως σας είπα, που μας απασχολεί. Σε αυτό το διάστημα των τριών ετών έχουμε ξοραίσει, έχουμε αναβαθμίσει και εξυγχρονίσει ορισμένα πάρκινγκ, έχουμε δημιουργήσει και ορισμένα καινούργια πάρκινγκ. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων στάθμευσης γύρω από την πόλη, δηλαδή στον άξονα από την Δόξα μέχρι περίπου και το σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη, είναι γύρω στις 950 θέσεις σε νέα πάρκινγκ. Οι θέσεις αυτές δεν είναι αρκετές, ιδιαίτερα της περίοδου αιχμής. Μπορώ να πω μέσα στον τουρισμό, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι που υπάρχει αυξημένος τουρισμός, επισκεψιμότητα, οι θέσεις αυτές αποδεικνύονται ελάχιστες. Και αυτό το βιώσαμε και πέρσι, το 2016 και φέτος το 2017, όπου ήταν σημαντική η αύξηση της επισκεψιμότητας του νησί μας από τουρίστες. Προσπαθούμε λοιπόν να διασυνδέσουμε αυτά τα πάρκινγκ με την αστική συγκοινωνία, η οποία παραμένει δωρεάν, κόντρα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Και αυτό δεν σας κρύβω ότι είναι κάτι θα αντέξει, που ματώνει ο Δήμος.
θέλω να το καταθέσω, γιατί ξέρετε ο κόσμος πολλές φορές με το δίκιο του μπορεί να θεωρεί ότι ορισμένες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά εν είδη κοινωνικών αγαθών. Δηλαδή, θέλουμε δωρεάν αστική κοινωνία, θέλουμε ένα κολυμβητήριο το οποίο θα λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο και το χειμώνα με δωρεάν θέρμανση. Θέλουμε δωρεάν μουσική για τα παιδιά μας, τη φιλαρμονική, οτιδήποτε. Ξέρετε ότι όλες αυτές οι δομές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές, οι μεταφορές, η αστική κοινωνία, είναι εξαιρετικά κοστοβόρες για το Δήμο μας. Όταν λοιπόν κόβεται χρόνο με το χρόνο η χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος, οφείλουμε και εμείς να ανασκουμπωνόμαστε. Όπως σε μια οικογένεια, όταν ο παππούς ή η γιαγιά κοπεί σύνταξη, όταν οι μισθοί ελαττώνονται, όταν δεν παίρνουμε τα δώρα που παίρναμε, όταν έχουμε την έμεση άμεση φορολόγηση με τα χαράτσια, με τον έμφυα, με τον ΕΦΚΑ, με τη φορολογία, οφείλουμε στον οικογενειακό μας προγραμματισμό να περικόπτουμε δαπάνες τις οποίες μπορούμε να τις απαλείψουμε. Έτσι λοιπόν και στην καθημερινότητα και στην οικονομική λειτουργία του Δήμου οφείλουμε να δούμε από πού μπορούμε να κόψουμε δαπάνες. Να περιστήλουμε δηλαδή δαπάνες οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ αναγκαίες για τη λειτουργία του Δήμου. Προσπαθούμε όμως, όπως σας είπα, παρά τις συνθήκες της οικονομικής ύφεσης, αν μη τι άλλο, για να διευκολύνουμε και τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες, να διατηρούμε την αστική κοινωνία με πολλή προσπάθεια, μπορώ να σας πω, με αιματηρές οικονομίες από άλλους τομείς, για να μην αφαιρέσουμε αυτή τη δυνατότητα μετακίνησης των δημοτών μας κυρίως και σύνδεσης των πάρκινγκ. Για την κρουαζιέρα, για το πρώτο ερώτημα να σας πω ότι έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια πραγματοποιήσει συστηματικές προσπάθειες για να αναδείξουμε την ΣΥΡΟ ως προορισμό κρουαζιέρας με την συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, και θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Κοσμά, και το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε δημιουργήσει έναν φάκελο κρουαζιέρας ολοκληρωμένο για πρώτη φορά στα δεδομένα του νησιού μας, τον οποίο τον έχουμε αποστείλει προς όλες τις εταιρείες κρουαζιέρας. Θέλω να πω ότι και το 2016, αλλά ιδιαίτερως το 2017, η κρουαζιέρα στην Ελλάδα αντιμετώπισε πολύ μεγάλη πτώση και πολύ μεγάλες δυσκολίες, πτώση της τάξης του 25% με 30%. Πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται στις γεωπολιτικές συνθήκες στην περιοχή και ιδιαίτερα στην Τουρκία, που πολλές εταιρείες έχουν ακυρώσει κρουαζιέρες τους λόγω της αστάθειας που παρατηρείται στα γείτονα χώρα. Αυτό λοιπόν επηρεάζει και εμάς. Όμως μπορώ να πω ότι ειδικά η ΣΥΡΟΣ, παρότι ο μέσος όρος πτώσης στα μεγέθη της κρουαζιέρας ήταν στο 25% για το 2017, η ΣΥΡΟΣ παρουσίασε οριακή αύξηση 1%. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει μεθοδική προσπάθεια και μεθοδική δουλειά και νομίζω ότι και το επόμενο διάστημα θα έχουμε να περιμένουμε αυξήσεις, εάν δεν συντρέξουν λόγια ανωτέρας βίας, και στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Λένε κάποιοι ότι αυτοί που βγαίνουν από τα καράβια δεν έχουν αγοράσει τίποτα. Έχουν τα νερά τους, τα σαντουιτσάκια τους κτλ. Και είναι απλά επισκέπτες, δεν είναι και πελάτες. Κατανοείται στην αλήθεια αυτό? Αυτό είναι μια λανθασμένη κατ' εμέ και πολύ, θα έλεγα, ισοπεδωτική προσέγγιση, διότι όπως ισχύει και στις τράπεζες με τον όρο του cross-selling, η τραπεζική τη λένε και η σκόνη του πελάτη αφήνει κέρδος. Άρα λοιπόν και ένας επισκέπτης ο οποίος θα έρθει και δεν θα πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό, αφήνει κέρδος για το νησί, διότι έχει αποδειχθεί βάσει στατιστικής ότι το 25% των ανθρώπων οι οποίοι επισκέπτονται μέσω κρουαζιέρας ένα τόπο επιστρέφουν κάποια στιγμή στον τόπο αυτό ως τουρίστες, όχι μέσω της κρουαζιέρας. Παράλληλα, βέβαια, η διαφήμιση την οποία κάνουν οι ίδιοι με φωτογραφίες που τραβούν από διαφραξιοθέατα του νησιού, από δρόμους, από πλατείες, από οπουδήποτε, από μνημεία, είναι τεράστια, διότι μέσω της διείσδυσης που παρατηρείται με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα social media δηλαδή, το Facebook, το Twitter, το Instagram, μπορούν να προβάλλουν και να διαφημίσουν το νησί μας και κάθε προορισμό δωρεάν σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, στους φίλους τους, στον περίγυρό τους. Άρα λοιπόν υπάρχει κέρδος. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι κάποιοι θα πάρουν ένα μπουκαλάκι νερό, θα πάρουν ένα καφέ, θα πάρουν ένα αναμνηστικό δωράκι, θα πάρουν λουκούμια ή θα καθίσουν να φάνε ή οτιδήποτε άλλο να ψωνίσουν. Υπάρχουν και αυτοί λοιπόν οι επισκέπτες κρουαζιέρας, άρα μην τους βάζουμε όλους στην ίδια κατηγορία. Δημιουργούν ένα σημαντικό οικονομικό αντικείμενο για το νησί. Πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που, ειδικότερα στη ΣΥΡΟ,
το τεράστιο έλλειμμα το οποίο διαπιστώνεται σε ξενοδοχειακό δυναμικό, δεν έχουμε πολλές κλίνες, κρεβάτια δηλαδή, ξενοδοχείων, καταλυμάτων, και δεν μας επιτρέπει να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα στο νησί. Η κουραζιέρα έρχεται να το λύσει, διότι ένα κουραζιερόπλοιο λειτουργεί και ως ένα πλωτό ξενοδοχείο. Άρα λοιπόν, από κάθε άποψη, το κέρδος και το όφελος της κουραζιέρας είναι σημαντικό. Να σας πω λοιπόν, έτσι παρέλειψα να το αναφέρω, αυτή την περίοδο τρέχει σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός, μάλλον ολοκληρώθηκε ένας διαγωνισμός στις 21 Δωδεκάτου για την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας. Ουσιαστικά πρόκειται για εξοπλισμό τον οποίο θα προμηθεύσουμε και θα εγκαταστήσουμε, ώστε να είμαστε απολύτως συμβατοί με τα νέα πρότυπα ασφαλείας και τη συνθήκη του Σέγγεν, σύμφωνα δηλαδή με τον κώδικα ISPS. Αυτό λοιπόν το έργο προϋπολογισμού 1,3 εκατομμυρίων ευρώ θα μας βοηθήσει ως προς το κομμάτι της τεχνολογικής υπεροχής, της καινοτομίας και της ασφάλειας, να βρεθούμε πολύ μπροστά στην κρουαζιέρα έναντι του ανταγωνισμού. Δηλαδή, με την υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου, το λιμάνι της Ερμούπολης ίσως γίνεται το πιο σύγχρονο λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο σε συστήματα ασφαλείας. Άρα λοιπόν, αποδεικνύεται ότι μπορούμε να πρωτοπορούμε ως νησί και αποδεικνύεται ότι μπορούμε να πληρούμε τα υψηλά στάνταρτς τα οποία θέτουν οι εταιρείες κουραζιέρας για σήμερα και το μέλλον. Αυτό λοιπόν είναι μια εξέλιξη η οποία θα μας δώσει μια δυναμική, θα μας δώσει μια όθηση, θα διαφημίσει και το νησί μας και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα το κεφαλαιοποιήσουμε και ως προς την αύξηση του αριθμού επισκεπτών της κουραζιέρας. Πού την προβλέπετε να γίνει αυτό περίπου? Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αν θυμάμαι καλά, είναι 12 μήνες. Άρα λοιπόν, εάν κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και υπογραφεί σχετική σύμβαση, νομίζω ότι μέχρι το τέλος του 2018 ή αρχές του 2019 το έργο θα είναι πλήρως, ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Πολύ ωραία. Κύριε Δήμαρχε, να μιλήσουμε για το Πανεπιστήμιο και για το στρατόπεδο, που είναι αυτά δύο αλληλένδετα στοιχεία στη ζωή μας και θα τη βελτιώσουν περαιτέρω, νομίζω, έτσι. Το Πανεπιστήμιο είναι ένας πνεύμονας οικονομικός, πνευματικός, ένας πολύ σήμαντος πνεύμονας που νομίζω ότι δίνει μεγάλες λύσεις στο νησί μας και στην επιβίωσή του και στην ευημερία του. Και έχετε δείξει μεγάλη προσοχή σε αυτούς τους δύο στοιχεία, στρατόπεδο και πανεπιστήμιο. Μιλήσουμε λοιπόν για αυτά τα πράγματα και που είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Όσον αφορά στο πανεπιστήμιο, να πω ότι πριν από λίγες μέρες, μάλιστα έκανε και μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πήραμε πρόωρα ένα χριστιανιάτικο μποναμά από το Υπουργείο Παιδείας. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Παιδείας για την δημιουργία της νέας έδρας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο. Είναι λοιπόν η νέα έδρα, η κοσμητεία του Πανεπιστημίου που θα δημιουργηθεί στη Σύρο και κάτω από τη σκέπη της έχει το δικό μας τμήμα, το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίας Προϊόντων και Συστημάτων που είναι στη Σύρο και τα άλλα δύο τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής στη Σάμο και στη Χίο. Αυτό λοιπόν είναι μια σπουδαία κατάκτηση, διότι αφενός κατοχυρώνει τα κεκτημένα του Πανεπιστημίου στο νησί μας και αφετέρου δημιουργεί σοβαρές προοπτικές για την περαιτέρω ενδυνάμωση της πανεπιστημιακής κοινότητας και του Πανεπιστημίου στο νησί μας. Γιατί δεν σας κρύβω ότι, σας το λέω ευθρασώς, όχι μόνο σκέψη, επιδίωξη και απέτηση και δική μας και της τοπικής κοινωνίας είναι κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ένα δεύτερο τμήμα, πέραν του ενός που έχουμε μέχρι σήμερα, για να ενισχύσουμε, όπως σας είπα, το Πανεπιστήμιο εδώ. Όχι μόνο με πολλαπλά οικονομικά ωφέλη για το νησί μας, γιατί το είπατε και εσείς, δεν πάβει να αποτελεί έναν οικονομικό πνεύμα για το νησί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, φίλε Μπάμπη. Δεν είναι όμως μόνο η οικονομική ωφέλεια, είναι και η κουλτούρα την οποία δημιουργεί η ύπαρξη μιας πανεπιστημιακής κοινότητας σε έναν τόπο, είναι η εξωστρέφεια, είναι η πνευματική αναβάθμιση του τόπου, είναι η δυνατότητα που έχεις να κοιτάς το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και η συναισθηματική σύνδεση των αποφύτων με τον τόπο αυτό. Οι οποίοι δένονται με τον τόπο αυτόν και πολλές φορές, όχι μόνο ξαναγυρίζουν, πολλές φορές παραμένουν εδώ και μετά το πέρας των σπουδών. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που σπούδασαν εδώ, στο τμήμα του Πανεπιστημίου στη Σύρο, και έχουν παραμείνει, έχουν κάνει οικογένειες, έχουν αναπτύξει επαγγελματική ενασχόληση και είναι εδώ. Θέλω λοιπόν μετά από αυτή την εξέλιξη, την ευχάριστη, να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν. Και τους τοπικούς φορείς και ιδιαιτέρως τους δύο τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές, τον Αντώνη Συρίγο
και τον Νίκο Σερμαλένιο, διότι παλέψαμε κόντρα στις προβλέψεις, παλέψαμε κόντρα σε μια πυλή η οποία υπήρχε και έχει να κάνει, δεν σας κρύβω πολύ, με μεθοδεύσεις, με, θα έλεγα, ανίκια πολιτικά, αν θέλετε, χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, τα οποία ήθελαν η έδρα αυτή να γίνει στη Σάμο. Καταφέραμε λοιπόν με συντονισμένη προσπάθεια, και αυτό είναι άλλη μια απόδειξη του γεγονότος ότι όταν είμαστε οργανωμένοι, όταν είμαστε ενωμένοι και λειτουργούμε συντονισμένα, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Καταφέραμε να φέρουμε την έδρα στη Σύρο. Τα πάνω κάτω φέραμε. Τα πάνω κάτω. Είναι γεγονός ότι πήγαμε κόντρα στις προβλέψεις και όταν φάνηκε από ένα σημείο και μετά να χάνει το παιχνίδι, εξακολουθήσαμε να επιμένουμε με σθένος και με αποφασιστικότητα και τελικά να αποδικαιωθήκαμε. Θέλω επίσης να πω ότι ο Δήμος μας ως αυτονόητα έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα, διαχρονικά όχι μόνο τώρα, έχει παραχωρήσει κτηριακές υποδομές, δημοτικές κτηριακές υποδομές στο Πανεπιστήμιο. Το επόμενο διάστημα, μέσα στον Ιανουάριο, φέρνουμε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση επίσης ενός μεγάλου ακινήτου, δημοτικού ακινήτου πλέον, διότι το πήραμε από την κτηματική υπηρεσία. Είναι το ακίνητο των πρώην αποθηκών διαμετακομίσεων στο λιμάνι, το πρώην Ελιζέ, η καφετέρια, το οποίο το δίνουμε στο Πανεπιστήμιο. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο έχουμε δώσει προς εξέταση και αξιολόγηση την πλήρη μελέτη για την αξιοποίηση του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού, είναι τα κτίρια Κορνιλάκη, κοντά στο στρατόπεδο, όπου είναι δημοτικά ακίνητα και έχουμε όρημη, οριστική μελέτη, όπου εκεί μπορεί το Πανεπιστήμιο να δει τι τροποποιήσεις ενδεχομένως θα απαιτηθούν για να στεγάσει μελλοντικά μέρος των υπηρεσιών του, καθώς επίσης έχω να σας πω ότι και στην περίπτωση του στρατοπέδου, όπου και αυτό μέσα στον Ιανουάριο θα το φέρουμε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εγκρίνουμε τη μελέτη αξιοποίησης του στρατοπέδου. Αυτή η μελέτη, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω πράγματα, ούτε να θέλω να αναλύσω τόσο πολύ, διότι θεωρώ ότι πρέπει πρώτα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ενημερωθούν για το θέμα. Αυτή λοιπόν η μελέτη περιλαμβάνει μια πολύ σημαντική έκταση από το σύνολο των 130 στρεμμάτων για να δοθεί στο Πανεπιστήμιο για να αναπτύξει μελλοντικά εκεί τις υποδομές του. Πόσα στρεμμάτα περίπου θα είναι? Είναι ένας χώρος της τάξης των 15 στρεμμάτων, ο οποίος συνδυαστικά με τους χώρους του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού, αλλά και συνδυαστικά επίσης με την βιβλιοθήκη που ήδη έχουμε παραχωρήσει, όλα αυτά έχουν μια συνέχεια. Ουσιαστικά είναι γειτονικά ακίνητα. Έχουμε παραχωρήσει λοιπόν τη βιβλιοθήκη που είναι στον όροφο του κτίρου Κορνιλάκη. Θα δώσουμε και το ισόγειο που είναι περίπου 800 τετραγωνικά. Δημιουργείται η δυνατότητα κατασκευής ενός πανεπιστημιακού κάμπους, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να άρει τους περιορισμούς οι οποίοι σήμερα υπάρχουν από τον κατακερμασμό των χώρων. Δηλαδή, που το Πανεπιστήμιο έχει διάσπαρτα κτίρια από εδώ και από εκεί και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του. Άρα λοιπόν, εμπράκτως, όσοι έχουμε και την υποχρέωση, δηλαδή δεν περιμένουμε κανείς να μας δώσει χαρτί να μας πει μπράβο, είναι αυτονόητη υποχρέωση του Δήμου να στηρίζει την λειτουργία του Πανεπιστημίου και νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ανεξαρτήτως παρατάξεων. Και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι η απόφαση η οποία θα ληφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν είναι ομόφωνη, θα εξασφαλίσει μια συντριπτική πλειοψηφία η οποία θα καταδείξει ακριβώς ότι το Πανεπιστήμιο ενώνει και δεν χωρίζει. Μάλιστα. Οι σκέψεις σας για το να αξιοποιήσει το στρατοπέδο όσον αφορά μια ευεργετική προσφορά για το νησί μας, είναι σε καλό δρόμο? Δηλαδή, τα σχέδιά σας για τη μελλοντική αξιοποίηση του στρατοπέδου είστε ευχαριστημένοι από την εξέλιξη? Κοιτάξτε, λοιπόν, υπάρχει μια συνέχεια. Την μελέτη θα την παρουσιάσουμε αναλυτικά από τους μελετητές, έτσι όπως έχει εκπονηθεί και έχει παρουσιαστεί και σε μένα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ουσιαστικά ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι της έκτασης του στρατοπέδου θα προταθεί να αξιοποιηθεί ως πεντάστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα μαζί με συνεδριακό κέντρο. Ουσιαστικά θέλουμε να δώσουμε μια αναπτυξιακή προοπτική προς την κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης στο νησί μας. Όπως σας είπα, έχουμε τεράστιο έλλειμμα σε ξενοδοχειακές κλίνες και σε όρους ποιότητας και σε όρους ποσότητας, αριθμητικά δηλαδή. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο πεντάστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα έξω από τη λογική του All Inclusive, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μιλάμε για καθαρό πεντάστερο. Περίπου αυτό, η τάξη μεγέθους είναι περίπου στις 1000 γραβάτια.
μαζί με την συνδυαστικά με τη λειτουργία ενός συνεδριακού κέντρου θα μας προσδώσει μία υπεροχή έναντι άλλων προορισμών και στο κομμάτι του συνεδριακού τουρισμού, διότι θέλουμε να αναπτύξουμε συγκεκριμένες μορφές θεματικού τουρισμού στο νησί μας. Ο συνεδριακός τουρισμός είναι μία από τις μορφές που μας ενδιαφέρουν, είναι μία από τις μορφές που ταιριάζουν στο νησί μας, δεδομένου ότι έχει η Ερμούπολη ιδιαίτερα αστικά χαρακτηριστικά, είναι μια πόλη. Μπορεί να φιλοξενήσει τουρίστες 12 μήνες τον χρόνο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι τα συνέδρια δεν γίνονται κυρίως Ιούλιο και Αύγουστο, γίνονται άλλες περιόδους μέσα στον χρόνο. Θέλουμε λοιπόν να διευρύνουμε την τουριστική σεζόν. Άρα λοιπόν η επένθεση στον συνεδριακό τουρισμό, ο οποίος κατά τεκμήριο είναι και τουρισμός υψηλής οδηματικής στάθμης, μπορεί να δώσει σημαντικές οικονομικές ωφέλη στο νησί μας. Άρα λοιπόν το στρατόπεδο θα αξιοποιηθεί και προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με τον κύριο του στρατοπέδου, ο ιδιοκτήτης είναι, μην ξεχνάμε, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Επίσης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την ΙΠΑΠΕΔ, είναι η υπηρεσία αξιοποίησης των ακινήτων του στρατού. Και άρα λοιπόν νομίζω ότι μέσα από αυτή την συνεργασία μόνο ωφέλες θα υπάρξουν προς όλες τις πλευρές. Άρα το στρατόπεδο θα αξιοποιηθεί, όπως σας είπα, ως μέσον για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας, θα αξιοποιηθεί ως μέσον για την περαιτέρω ενδυνάμωση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στο νησί μας και επίσης ένα μεγάλο κομμάτι θα δοθεί για την δημιουργία χώρων πράσινου, αναψυχής, ανθρωπαιδιών, όπου δωρεάν θα μπορούν οι δημότες του νησιού μας να ψυχαγωγούνται στους χώρους αυτούς. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη αυτού του στόχου, δηλαδή έγινε ξενοδοχείο. Να σας πω λοιπόν, δεν είναι οραματική αυτή η στόχη. Μας αρέσει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ούτε να δημιουργούμε προσδοκίες και φρούδες ελπίδες, αόριστες ελπίδες στους δημότες μας. Ο στόχος είναι μέσα στον Ιανουάριο να εγκρίνουμε τη μελέτη αξιοποίησης του στρατοπέδου. Το επόμενο βήμα έχει να κάνει με την διαδικασία αποχαρακτηρισμού του στρατοπέδου, διότι σήμερα μην ξεχνάμε, φίλε Μπάμπη, ότι είναι ένα ενεργό στρατόπεδο, λειτουργεί μέσα στρατιωτική υπηρεσία. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει σε βραχή χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις και του Υπουργού που ήταν πριν από λίγες μέρες εδώ. Και ο στόχος μας είναι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση λοιπόν του στρατοπέδου με τον τρόπο που σας προανέφερα. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν βραχή χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μιας πολυεπίπεδης και πολυδιάστατης επένδυσης που έχει να κάνει και με το Πανεπιστήμιο, έχει να κάνει και με τον τουρισμό. Για να μιλάμε για την εκπαίδευση, να μιλήσουμε για την εκπαίδευση γενικά στη Σύρο, πέρα από το Πανεπιστήμιο. Δεν είναι μόνο το Πανεπιστήμιο, έτσι, είναι και τα δημοτικά, είναι και τα γυμνάσια. Πώς είναι το τοπίο της εκπαίδευσης στη Σύρο, έτσι, τουλάχιστον ως από οικοδομική άποψη. Από οικοδομική, είπατε. Και από λειτουργική. Και από λειτουργική, γιατί είναι και υπεύθυνος ο Δήμος και για τη λειτουργία. Κοιτάξτε, ο Δήμος είναι όπως σε κάθε περιοχή, σε κάθε νησί, έτσι και στο νησί μας, είναι υπεύθυνος για τις σχολικές υποδομές όλων των βαθμίδων. Και να σας ενημερώσω λέγοντάς σας ότι στο νησί σήμερα υπάρχουν 31 κτίρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, επαγγελματικά λύκεια κτλ. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συντήρηση την έχει ο Δήμος. Βεβαίως. Την έχει ο Δήμος συντήρηση και με την περικοπή των πόρων και των χρηματοδοτήσεων από το κεντρικό κράτος, δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές η συντήρηση των σχολικών υποδομών δείχνει ως ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Δηλαδή δεν ξέρεις πού να δώσεις προτεραιότητα. Είναι τόσες πολλές και πιεστικές οι ανάγκες που όταν έχεις να μοιράσεις ένα πολύ μικρό κομμάτι προϋπολογισμού δεν ξέρεις πού να κατευθύνεις πραγματικά τις δαπάνες αυτές. Παρόλα αυτά όμως μπορώ να πω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα βάσει το οποίο, ένα σχέδιο βάσει το οποίο ιεραρχούμε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες. Και θέλω να ξέρετε ότι στην εκπαίδευση επενδύουμε και πρέπει να επενδύει κάθε τόπος και κάθε χώρα στην εκπαίδευση, διότι το μέλλον για έναν τόπο και για μια χώρα είναι τα παιδιά. Είναι νεολαία η οποία θα εκπαιδευτεί, η οποία αύριο θα πάρει τις τύχες του τόπου στα χέρια της και πρέπει να είναι εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα εφόδια. Άρα λοιπόν πρέπει να διευκολύνουμε την μαθησιακή διαδικασία. Θέλω λοιπόν να πω ότι παρά την δυσκολία της εποχής, ήδη αυτήν την περίοδο βρισκόμαστε σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης
πιστεύω θα γίνει στις επόμενες λίγες μέρες με τον εργολάβο για το Δημοτικό Σχολείο της Βάρης, ένα υπερσύγχρονο δημοτικό σχολείο, καινούριο δημοτικό σχολείο, το οποίο η ορίμανση ξεκίνησε περίπου 10 χρόνια πριν. Ήταν ένα οραματικό έργο του πρώην Δήμου Ποσειδονίας, όπου από εκεί τότε ξεκίνησε η διαδικασία απόκτησης των οικοπαίδων από την Καθολική Επισκοπή, η εκπόνηση των μελετών, η εγκρίση, οι αδειοδοτήσεις, και έφτασε αυτό το έργο μετά από 8 χρόνια να οριμάσει. Ήταν στις προτεραιότητές μας από την ημέρα που αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου. Καταφέραμε λοιπόν πέρυσι να το εντάξουμε σε ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο, σε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, σε σχετική πρόσκληση την οποία προκήρυξε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και το έργο αυτό μετά από την διαγωνιστική διαδικασία είναι σε φάση υπογραφής της σύμβασης. Αυτό το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 18 μηνών. Ο προϋπολογισμός της δημοπράτησης ήταν περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει λύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, όχι μόνο στη Βάρη, σε όλη την Νότια Σύρο. Και δουλειά σε ανθρώπους. Βεβαίως και δουλειά. Σας το είχα πει στην αρχή αυτό. Όλα αυτά τα έργα υποδομής δημιουργούν ένα σημαντικό οικονομικό αντικείμενο για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ειδικότητες που έχουν να κάνουν με την οικοδομή. Επίσης, πριν από ένα χρόνο ολοκληρώθηκε η πολύ μεγάλη αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της Ανοσύρου με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία κατασκευάστηκε και αυτή από το ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και το γήπεδο μπάσκετ, η ενεργειακή αναβάθμιση των κουφωμάτων του Δημοτικού Σχολείου της Ανοσύρου, ενεργειακές αναβαθμίσεις σε πολλά δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, τα οποία γίνονται σε όλα τα μήκη πλάτη της Σύρου. Άρα λοιπόν, όλες αυτές τις προσπάθειες γίνονται με την αξιοποίηση των εργαλείων του ΕΣΠΑ ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Θέλω να πω ότι ο Δήμος δεν θα έχει πουθενή την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει με ιδίους πόρους αυτά τα έργα. Όμως το γεγονός ότι την κατάλληλη στιγμή παρουσιαζόμαστε έτοιμοι και όριμοι με όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και μελέτες μας επιτρέπει να χρηματοδοτούμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Άρα, θέλω συνοψίζοντας να πω ότι η εκπαίδευση, είτε μιλάμε για την τριτοβάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου στη Σύρο, είτε μιλάμε για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποδεδειγμένα και διαπιστωμένα επί τη βάση στοιχείων και αποτελεσμάτων, βρίσκεται στις προτεραιότητές μας. Και θέλω να διαβεβαιώσω τον κόσμο ότι θα παραμείνει υψηλά στις προτεραιότητές μας, διότι όπως προανέφερα, αν σε κάτι έχουμε να ελπίζουμε, αυτό είναι η νέα γενιά, η οποία το επόμενο διάστημα θα σηκώσει το βάρος της οικονομικής ανάτασης και ανάταξης του τόπου μας. Νους υγιής, σε σώμα τη γη, λέγανε οι αρχαίοι, και πάμε στον αθλητισμό. Πώς είναι το τοπίο το αθλητικό και από έμψυχη πλευρά και από υποδομές? Η κατάσταση θα έλεγα ότι στον αθλητισμό είναι ακόμη χειρότερη από ό,τι ήταν στο κομμάτι, από ό,τι είναι στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Δηλαδή, οι αθλητικές υποδομές του νησιού μας είναι γερασμένες, είναι προβληματικές, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και επικίνδυνες. Και σε πρόγραμματα αυτό. Κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά και εκεί δεν το βάλαμε κάτω, δεν σηκώσαμε τα χέρια ψηλά, σηκώσαμε τα μανίκια θα έλεγα και προσπαθήσαμε να οριμάσουμε κάποια έργα για να χρηματοδοτηθούν. Άρα λοιπόν με πράξεις και έργα και όχι με φολόγια να σας πω ότι σήμερα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Ποδοσφαίρου στη ΔΕΗ. Είναι το στάδιο το οποίο έχουμε δώσει μέχρι στη Δάνεο στην ΕΠΣΧ Κυκλάδων. Θα γίνει μια ολοκληρωτική αναβάθμιση με αλλαγή του χλωτάπητα και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια σύγχρονη γηπεδική υποδομή. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 10 Ιανουαρίου του 2018. Με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης περίπου 4 μήνες. Άρα λοιπόν μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη, καθώς επίσης και την ΕΠΣΧ Κυκλάδων για την συνεργασία την οποία είχαμε για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ. Επίσης όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό, προσωπικά τον Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιώργο τον Βασιλιάδη, διότι δεσμεύτηκε και τήρησε τη δέσμευσή του να χρηματοδοτήσει εξημισίας με το Δήμο την ανακατασκευή και την πλήρη ανάπλαση του Δημοτικού Σταδίου Πευκακίων. Μια τεράστια πληγή εδώ και περίπου 30 και περισσότερα χρόνια για την πόλη μας και το νησί μας, διότι μια πρωτεύουσα ενός νομού δεν μπορεί να μην έχει ένα αξιόπιστο και λειτουργικό
στάδιο για το στίβο. Η Σέρος λοιπόν δεν είχε μια τέτοια υποδομή και όχι μόνο δεν είχε, κάθε φορά που αντίκριζε οποιοδήποτε την εικόνα του Δημοτικού Σταδίου Πευκακίων, πραγματικά μπορώ να πω ένιωθε μια κατάθλιψη, ένιωθε μια απογοήτευση και ένιωθε συναισθήματα τα οποία δεν τιμούν και το νησί μας και την ιστορία του δρομικού ή του στιβικού κινήματος στο νησί μας. Αυτό λοιπόν το έργο το οποίο το οριμάσαμε με ίδιες δυνάμεις, η τεχνική μας υπηρεσία εκπώνησε άμεσα την οριστική μελέτη για το έργο αναβάθμισης του σταδίου, το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή του τάπητα και ταρτάν και επισκευή των κερκίδων, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και άλλες εγκαταστάσεις μέσα στο στάδιο. Κοστολογείται στο ποσό των 800.000 ευρώ. Εμείς προβλέψαμε στον προϋπολογισμό μας το μισό ποσό, τις 400.000 ευρώ, και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες στην τροποποίηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αθλητισμού να μπει και το υπόλοιπο μισό, δηλαδή η υπόλοιπη μισή χρηματοδότηση, για να μπορέσουμε ή δυνατόν και μέχρι το Πάσχα να προκηρύξουμε το συγκεκριμένο έργο. Θα το οποίο πότε, αν όλα πάνε καλά. Έχει χρονική υλοποίηση, η οποία εκτιμάται περίπου σε 9 μήνες. Άρα και αυτό ενδεχομένως, αν όχι στο τέλος του 18, στο πρώτο τρίμηνο του 19, θα έχει ολοκληρωθεί. Θα προλάβω να πάω και να αφηθώ κι εγώ εκεί πέρα. Όχι μόνο εσύ, φίλε Μπάμπη. Εγώ προσωπικά. Όλοι θα προλάβουμε να πάμε εκεί. Να και δεν είναι έργο κορδέλας, γιατί είναι έργο το οποίο και αυτό έχει ένα συμβολισμό ιδιαίτερο. Διότι αυτό το στάδιο, το οποίο αποτελούσε για πολλά χρόνια το καμάρι του νομού μας, είχε καταντήσει να είναι η ντροπή του νομού και του νησιού μας. Άρα λοιπόν, ο πλήρης εξοραϊσμός και η ανακατασκευή του σταδίου θα δώσει άλλη όθηση και στο δρομικό κίνημα. Βλέπω πολλές φορές παιδιά στον δρόμο. Θα είναι προς το θέατρο, από όλο για τον πολιτισμό, θα είναι αυτό για τον αθλητισμό, έτσι. Ναι. Βλέπω πολλές φορές παιδιά στον δρόμο να, με τα αθλητικά τους να τρέχουν μέσα στα αυτοκίνητα. Διότι δεν υπάρχει μια ασφαλής και λειτουργική υποδομή. Αυτό λοιπόν θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά και μια αλλαγή σελίδας, ιδιαίτερα στο κομμάτι του δρομικού κινήματος. Υπάρχουν δρομικοί σύλλογοι, υπάρχουν δρομοί Σύρου, σύλλογοι πολυπληθείς σε συμμετοχές, σε μέλη, που ασχολούνται με το στίβο και με το δρομικό κίνημα. Μέχρι σήμερα λοιπόν όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας ήταν άστεγοι. Και επειδή ο αθλητισμός αποτελεί στάση και κουλτούρα ζωής, θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά από μικρές ηλικίες, 3, 4, 5 ετών, να πηγαίνουν και να αθλούνται. Μια τέτοια. Μεγάλη. Στου δύο στο αυτοκίνητο μου πίσω, εγώ σφαίρα και δίσκο και ρίχνω σε χωράφια. Πήγα, σταματάω το αυτοκίνητο και ρίχνω σε χωράφια όπως συναντάω. Όχι μόνο το δρομικό τοπίο, αλλά και όλες οι άλλες μορφές. Ο στίβος θα αναπτυχθεί, νομίζω. Και νομίζω ότι είναι μια υποδομή η οποία θα χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά των 4 ετών μέχρι μεγάλα παιδιά των 104 ετών. Για μένα λέτε, 104 ετών. Όχι μόνο για σένα, για πολλούς άλλους. Πολύ μεγαλύτερος όπως ένα. Επίσης, να πω ότι ήδη έχουμε ολοκληρώσει σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου την μελέτη στατικής επάρκειας της Β' κλειστής αίθουσας του γυμναστηρίου Δημήτρης Βικέλας. Είναι η ομάδα βόλεϊ που παίζει ο Φοίνικας. Η μελέτη αυτή. Νοσεί και αυτή, νοσεί. Όλα νοσούν, μπάμπη μου, έτσι. Όλα νοσούν, αλλά το να κλαίμε τη μοίρα μας και να μην κάνουμε τίποτα δεν νομίζω ότι βοηθάει σε κάτι. Έχει λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Σε συνεργασία με την περιφέρεια του Αιγαίου έχει δείξει ένα προϋπολογισμό για την παρέμβαση της τάξης των 290.000 ευρώ και έχουμε υποβάλει σχετικό αίτημα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για την χρηματοδότηση αυτής της υποδομής και ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθεί θετικά η περιφέρεια όπως το κάνει και σε πολλά άλλα νησιά και ουσιαστικά στηρίζει τον αθλητισμό στις τοπικές κοινωνίες. Αντίστοιχα, να πω για την Α κλειστή αίθουσα, την αίθουσα μπάσκετ του γυμναστηρίου Δημήτρης Βικέλας, ήδη έχει ανατεθεί και εκπονείται πάλι σε συνεργασία με την περιφέρεια του Αιγαίου, μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, η μελέτη στατικής επάρκειας για την Α κλειστή αίθουσα. Αναμένουμε τους επόμενους 2 μήνες να έχουμε την οριστική παραλαβή της, όπου εκεί βλέποντας πάλι το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο θα αναζητήσουμε σχετική χρηματοδότηση. Άρα, μπορείς να αντιληφθείς ότι μπορεί να είναι πολλές οι πληγές στον αθλητισμό, παρόλα αυτά με αποφασιστικότητα, με δραστηριότητα, με μεράκι και κυρίως θα έλεγα με τον σωστό τρόπο, γιατί πολλές φορές δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Όταν εγκαίρως οριμάζουμε τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στο νησί, μπορούμε να έχουμε καλύτερες πιθανότητες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, όπως και απεδείχθη, για να υλοποιήσουμε υποφελία της τοπικής μας κοινωνίας σε αυτές τις σημαντικές παρεμβάσεις. Με το κολυμπητήριο, τι γίνεται?
Στο κολυμπητήριο πέρσι κάναμε μια αρκετά σημαντική παρέμβαση εξοραϊσμού και αναβάθμισης της υποδομής του κολυμπητηρίου. Φιλοξενήσαμε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, το Hellas Synchro Beatles Cup, το οποίο θα φιλοξενηθεί και φέτος, μια παγκόσμια διοργάνωση με τη συμμετοχή εθνικών ομάδων από διάφορες χώρες του κόσμου. Φέτος λοιπόν αυτή η διοργάνωση έχει μπει στο παγκόσμιο καλεντάρι της FINA, είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία για την Κολύμβηση. Φέτος λοιπόν, ένα κατά το γεγονός ότι θα έρθουν πολύ περισσότερες εθνικές ομάδες και αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο, θα προχωρήσουμε και σε περαιτέρω παρεμβάσεις αναβάθμισης του κολυμπητηρίου, όπου και εκεί βέβαια το μεγάλο αγκάθι παραμένει η θέρμανσή του ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Διότι είναι ένα κολυμπητήριο Ολυμπιακών προδιαγραφών, είναι ένα κολυμπητήριο το οποίο για τα μέτρα του νησιού μας τολμώ να πω ότι είναι μεγάλο. Άρα λοιπόν το κόστος λειτουργίας και συντήρησής του είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας, αλλά και σε σχέση με τον πληθυσμό του νησιού μας. Παρ' όλα αυτά και παρά τις δυσκολίες, προσπαθούμε να το κρατάμε όσο δυνατόν περισσότερα ανοιχτό, περισσότερο χρόνο ανοιχτό. Παρότι το έργο της τηλεθέρμανσης μέσω της απορριπτόμενης θερμότητας από το ΙΔΕΗ δεν μας έδωσε τα αποτελέσματα τα οποία θα περιμέναμε. Έχει βοηθήσει, έχει μειώσει το κόστος θέρμανσης σε σχέση με το κόστος του πετρελαίου δηλαδή, αλλά ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, με τις χαμηλές θερμοκρασίες, η θέρμανσή του παραμένει πρόβλημα γιατί είναι πολύ μεγάλο. Δεν υπάρχουν οι λεγόμενες κουβέρτες, δεν είναι κλειστό το κολυμπητήριο. Άρα λοιπόν, μπορώ να πω, να δώσω μια τάξη μεγέθους να καταλάβει ο κόσμος ότι σε ένα κρύο μήνα του χειμώνα, με ενδεχομένως Ιανουάριο-Φεβρουάριο, μπορεί να απαιτεί και 15-20.000 ευρώ πετρέλαιο για θέρμανσή του. Είναι απαγορευτικά τα ποσά αυτά. Το μήνα. Τόσα πολλά. Ναι, είναι απαγορευτικά αυτά τα ποσά, δεδομένου ότι οι ανάγκες είναι πολλές. Δεν είναι μόνο η θέρμανση του κολυμπητηρίου, είναι η θέρμανση των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων, των λυκείων, των νηπιαγωγείων. Δεν μπορείς να κόψεις πετρέλαιο από αυτές τις εκπαιδευτικές δομές για να θερμαίνεις το χειμώνα το κολυμπητήριο. Το Υπουργείο Αθλητισμού δεν έχει καμία δυνατότητα να μας ενισχύσει. Μέχρι σήμερα, όπως σας είπα, η χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος σε όλους τους τομείς ευθύνης του Δήμου δεν είναι μειούμενη και σε κάθε Δήμο. Άρα λοιπόν θα ήταν ουτοπικό να βγούμε και να ζητήσουμε ορισμένες δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να θερμαίνουμε ένα κολυμπητήριο το χειμώνα. Να μιλήσουμε την ίδρυυση, την αποχέτευση και τα απορρίμματα, το χιτά, την προοπτική ενός χιτά κτλ. Ενός χιτή. Χιτή. Σε βλέπω αρκετά ενημερωμένο και αυτό μου δημιουργεί ιδιαίτερη ικανοποίηση, φίλε Μπάμπη. Καταρχήν, σε κάθε τόπο δεν έχει νόημα να μιλάμε για ανάπτυξη οικονομική, για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ή των επισκεπτών, αν δεν γίνεται ένας μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Και αυτός ο σχεδιασμός δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει έργα υποδομής όπως η αποχέτευση, όπως η ίδρυυση, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων. Θέλω λοιπόν να πω, μιας που μου δίνει την πάσα να πούμε μια ποδοσφαιρική ορολογία, ότι ήδη εντάξαμε και εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για την αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης του Φίνικα και της Ποσειδονίας. Μιλάμε για τις περιοχές. Ουσιαστικά είναι το πάνω κομμάτι του Μαγαγιαλού, είναι η Αμπέλα, ο Φίνικας, η Ποσειδονία, ο Βίσας και τα Άδιατα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Τασίρου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού, όπως είπα, είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει την ολοκληρωτική αντικατάσταση και υπογειοποίηση των σωλήνων ίδρυυσης σε αυτές τις περιοχές. Άρα λοιπόν, εκεί αναμένουμε μια σημαντική βελτίωση της ποιότητας του νερού, το οποίο ένεκα το γεγονότος ότι οι σωληνώσεις είναι πάρα πολύ παλιές, δεκαετιών, προβληματικές και ίσως και μη υγιεινές. Η ποιότητα του νερού σε αυτές τις περιοχές πάντοτε δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Άρα λοιπόν αυτό το έργο εντάχθηκε, εξασφάλισε χρηματοδότηση. Θα ήθελα να συγχαρώ την ΔΕΙΑΣ, την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης της Ήρου, για τις συστηματικές και επίπονες προσπάθειες. Και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένουμε, ο διαγωνισμός είναι ήδη στον αέρα, και μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, αναμένουμε την κατακύρωση του έργου για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το σημαντικό έργο. Επίσης, να πω ότι πριν από λίγες ημέρες εξασφαλίσαμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση, εκδόθηκε η λεγόμενη ΑΕΠΟ, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα δίκτυα αποχέτευσης Βάρης Μέγας Γυαλού
και την επαύξηση της, του βιολογικού εδώ στο, στα λαζαρέτα. Ένα πολύ μεγάλο έργο της τάξης των 10,5 εκατομμύριων ευρώ. Αυτό λοιπόν το έργο είναι πλέον πανώριμο, έχει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις, γνωμοδοτήσεις και τις οριστικές μελέτες εγκεκριμένες. Και το επόμενο διάστημα θα έχω συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη των Υπουργείων για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου. Τέλος, όσον αφορά στην διαχείριση των απορριμμάτων, ξέρεις πολύ καλά ότι η Σύρος είναι από τα λίγα νησιά που έχει εδώ και αρκετά χρόνια, 8 χρόνια περίπου, 9 χρόνια περίπου, χυτά χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σε λειτουργία. Λίγα νησιά στο Αιγαίο έχουν χυτά. Εμείς δεν σταθήκαμε μόνο εκεί, πάμε ένα βήμα παραπάνω και ήδη έχουμε υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης, το οποίο βρίσκεται στην τελική φάση αξιολόγησης και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και από την ειδική γραμματεία ΕΣΠΑ, την κυρία Φωτονιάτα, αυτό το έργο των 6,5 εκατομμύρων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του χυτά και τη μετατροπή του σε χυτή, δηλαδή σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Και όχι απορριμμάτων. Υπόλοιμάτων. Αυτή, υπόλοιμάτων, αυτή είναι η με την κατασκευή και δημιουργία και χωροθέτηση στο κοράκι πάλι ενός νέου κυτάρου για χυτή και την κατασκευή ενός εργοστασίου, μιας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Κάτι το οποίο για τα δεδομένα του Αιγαίου θεωρείται καινοτόμο. Άρα λοιπόν, αυτό το έργο προϋπολογισμού 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Αξιοποιεί τα απορρίμματα. Ουσιαστικά προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο επεξεργασίας στην διαλογή των απορριμμάτων και ουσιαστικά η ταφή αφορά στα υπολείμματα και όχι στα απορρίμματα. Άρα λοιπόν επιτυγχάνεις μεγάλη εξοικονόμηση του χώρου και ουσιαστικά αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κυττάρου. Εφόσον λοιπόν εκδοθεί η απόφαση ένταξης που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας είναι πρώτης δημοσίευσης η απόφαση ένταξης για τη χρηματοδότηση, η Σύρος λύνει το πρόβλημα των απορριμμάτων της για τα επόμενα 20 και 25 χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μεγάλα αναπτυξιακά έργα, μιλάμε για μεγάλα έργα υποδομής, για έργα κοινωνικής ωφέλειας, τα οποία δίνουν μια προοπτική διαφορετική στο νησί μας. Διότι όταν ένα ευαίσθητο νησιωτικό σύμπλεγμα, ένας χώρος νησιωτικός, ένα νησί, λύνει αυτά τα τρία βασικά του ζητήματα, δηλαδή την ίδρυυση, την αποχέτευση και τα απορρίμματα, μπορώ να πω ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βρίσκεται σε έναν δρόμο ο οποίος του εξασφαλίζει την αειφορία σε συνθήκες υγιούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Βλέπουμε νησιά, δεν θέλω να τα κατονομάσω, τουριστικά νησιά, τα οποία δεν έχουν λύσει κανένα από τα τρία ζητήματα. Ούτε αυτό της αποχέτευσης, ούτε αυτό της ίδρυυσης, ούτε αυτό των απορριμμάτων. Εκεί λοιπόν, με μαθηματική βεβαιότητα, τα επόμενα λίγα χρόνια, αυτά τα νησιά θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Σύρος λοιπόν. Και ποινές. Ήδη με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Σχετική Νομοθεσία υπάρχουν πρόστιμα. Άρα λοιπόν, εδώ δεν μιλάμε για έργα μόνο κορδέλας ή για έργα βιτρίνας. Μιλάμε για έργα ουσίας, μιλάμε για έργα αναπτυξιακής πνοής, τα οποία για το επόμενο διάστημα και για τα επόμενα αρκετά χρόνια θα δώσουν αυτή την προοπτική που χρειάζεται το νησί μας για να ατενίσει το μέλλον με αισιοδοξία. Να μιλήσουμε ένα σημαντικό κομμάτι του νησιού μας και της προοπτικής για ένα καλύτερο μέλλον που αφορά το αεροδρόμιο μας. Το αεροδρόμιο που δυστυχώς έγινε μικρότερο από ό,τι θα το θέλαμε πολύ και τώρα πάει να επεκταθεί λίγο και να δέχεται μεγαλύτερα αεροπλάνα, έτσι, ναι. Ίσως και τσάρτερς, ίσως. Αυτό το ζήτημα το οποίο βάζει στο τραπέζι φίλε Μπάμπη, ίσως ήταν και το μεγαλύτερο στοίχημα το δικό μας ως Δημοτικής Αρχής. Είχαμε εξ αρχής επενδύσεις στην αναβάθμιση του αεροδρομίου, διότι ένα σύγχρονο, ένα μεγάλο αεροδρόμιο αποτελεί πάντοτε μια αξιόπιστη πύλη εισόδου για έναν προορισμό και ιδιαίτερα για έναν τουριστικό προορισμό. Το αεροδρόμιο λοιπόν, κόντρα στις προβλέψεις και κόντρα στις κασάνδρες, οι οποίες έλεγαν ότι ουσιαστικά είναι υποσχέσεις και δεσμεύσεις χωρίς αντίκρισμα, ο διαγωνισμός βρίσκεται στον αέρα. Η ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία δημοπράτηση του έργου είναι 20. Στον αέρα με την καλή έννοια. Στον αέρα εννοώ δηλαδή δημοσιευμένο ο διαγωνισμό με την πολύ καλή έννοια. 23 Ιανουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Περιμένουμε εκεί τις προσφορές. Είναι ένα έργο για το οποίο παλέψαμε εδώ και 3 χρόνια, από την πρώτη μέρα ανάληψη των δαθηκόντων μας. Με συνεχείς πιέσεις, με επαφές, με συναντήσεις, με υπουργούς οι οποίοι ερχόταν στο νησί, με στελέχη διευθυντικά της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Υποδομών,
με πιέσεις και των τοπικών μας βουλευτών. Εδώ θα ήθελα να εξάρω και να ευχαριστήσω τον, να εξάρω τη συνδρομή του Αντώνη του Συρίγου και την, να αναφερθώ στην, στις προσπάθειες τις οποίες και ο ίδιος κατέβαλε, ώστε να πιέσουμε λίγο τον Υπουργό Υποδομών, τον Χρήστο Σπίλτζη, να ενδώσει σε αυτό το αναπτυξιακό έργο, το οποίο αφορά, όπως είπα, την επέκταση του διαδρόμου προς βορρά και νότο κατά 140 μέτρα, καθώς επίσης και την ταπείνωση του λόφου στην νότια πλευρά, είναι ο λόφος του Νεράιδα, κατά 15 μέτρα. Αυτό λοιπόν το έργο συνολικά έχει προϋπολογισμό μαζί με τις απαλωτριώσεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ και είναι ένα έργο το οποίο με την ολοκλήρωσή του, και δεν μιλάμε για αόριστες υποσχέσεις, ο διαγωνισμός, είπα, για το κομμάτι της επέκτασης του διαδρόμου ολοκληρώνεται στις 23 Ιανουαρίου. Και όσον αφορά στο κομμάτι του λόφου στο Νεράιδα, βρισκόμαστε σε διαδικασία υπογραφής της ΚΙΑ, της κοινής υπουργικής απόφασης, για την έναρξη της διαδικασίας απαλωτρίωσης. Είναι εγκεκριμένη η οριστική μελέτη του έργου για την ταπείνωση, το κούρεμα δηλαδή του λόφου στο Νεράιδα. Άρα λοιπόν, ώστε να μπορεί να μεγεθύνεται ο φέρουμος χώρος να μπορεί να αξιοποιείται πλήρως όλος ο φέρουμος χώρος του διαδρόμου, βέβαια. Διότι η κλίση την οποία σήμερα παίρνουν τα αεροπλάνα είναι τέτοια εξαιτίας του εμποδίου του λόφου που δεν τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν τα πρώτα 200 μέτρα του διαδρόμου. Αυτή λοιπόν η αναβάθμιση που ευελπιστούμε να έχει ολοκληρωθεί και στα δύο έργα, και στο κομμάτι του διαδρόμου αλλά και στο κομμάτι της ταπείνωσης του λόφου μέσα στο 2018, αυξάνει την επιχειρησιακή ικανότητα του αεροδρομίου και μας δίνει δυνατότητα προσαπογείωσης αεροσκαφών και μικρών τσάρτερ, τα οποία θα συνδέουν το νησί μας με όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας, καθώς επίσης και απευθείας με αεροδρόμια γειτονικών χωρών, δηλαδή με αεροδρόμια της Ιταλίας, των Βαλκανίων, της Τουρκίας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, άρα λοιπόν ακόμα και με τη Γαλλία. Ουσιαστικά δηλαδή η επιχειρησιακή ικανότητα μετά την αναβάθμιση αυτή του αεροδρομίου μας θα είναι αυτή του καινούργιου αεροδρομίου της Πάρου. Θα μπορούμε λοιπόν να έχουμε μικρά τσάρτερ. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι προοπτική δημιουργείται ως προς την ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς επίσης και ως προς την μείωση του κόστους μεταφοράς, της μείωση της τιμής του εισιτηρίου, διότι η αύξηση του αριθμού των θέσεων συνεπάγεται, καταλαβαίνεις πολύ καλά, είναι εύλογο αυτό, και τη μείωση της τιμής του εισιτηρίου. Αλλά και την αξιοποίηση του πεντάστερου, αν θα γίνει, όποτε, όταν γίνει αυτό. Και τη όποια προσπάθεια τουριστική ανάπτυξη θα γίνει στο νησί, η οποία υποβοηθείται, όπως είπα, από μια αξιόπιστη πύλη εισόδου, όπως ένα αεροδρόμιο. Η πρωτεύουσα των Κυκλάδων δικαιούταν και άξιζε ενός καλύτερου αεροδρομίου, και αυτό το αεροδρόμιο τους επόμενους λίγους μήνες θα το έχουμε. Όχι με φολόγια, όχι στα χαρτιά, με πράξεις και με έργα, και αυτό στο υπογράφω, φλεμπάμπη. Και το συνδέσουμε με το ΕΚΑΒ. Αυτή η άλλη κατάκτηση, η λειτουργία του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Είναι τόσο πολλά αυτά τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, θα μπορούσαμε να μιλάμε ενδεχομένως και ημέρες. Αλλά σταχυολογώντας, ας πούμε, ίσως τα σημαντικότερα, η λειτουργία της μόνιμης βάσης αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ είναι ο σταθμός της πτητικής βάσης του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Είναι για μένα ίσως η μεγαλύτερη κατάκτηση της Σύρου και των Κυκλάδων τα τελευταία 30 χρόνια. Διότι, αν μιλάμε για την υγεία, δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι σημαντικότερο. Η υγεία αποτελεί το σημαντικότερο αγαθό όλων. Άρα λοιπόν η λειτουργία της πτητικής βάσης του ΕΚΑΒ βοηθάει στην εμπέδωση ενός κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης, όχι μόνο για τους κατοίκους του νησιού μας, τους μόνιμους κατοίκους, τους δημότες μας, αλλά και για τους κατοίκους όλων των Κυκλάδων, καθώς επίσης και για τους επισκέπτες των Κυκλάδων. Ξέρεις πόσες φορές, 3 και 4 φορές μέσα στην ημέρα, το βλέπω από το παράθυρό μου, σηκώνεται το ελικόπτερο, πηγαίνει σε διάφορα νησιά και πραγματοποιεί επίγουσες αεροδιακομιδές είτε στο αεροδρόμιο της Σύρου, είτε στο νοσοκομείο της Σύρου, είτε σε νοσοκομεία των Αθηνών, αναλόγως της σοβαρότητας του κάθε περιστατικού. Και επειδή, να το παραφράσω λίγο, ενός καλού μοίρια έπονται επίσης, όχι μόνο ενός κακού, η λειτουργία της πτητικής βάσης του ΕΚΑΒ δημιούργησε τις συνθήκες για την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας στη Σύρο. Ουσιαστικά βρίσκεται στα σκαριά πλέον η λειτουργία της ΜΑΦ. Είναι ουσιαστικά μια μικρή μονάδα εντατικής θεραπείας που δεν είχαμε μέχρι σήμερα για να εξυπηρετεί αυτά τα περιστατικά. Καθώς επίσης η λειτουργία της πτητικής βάσης, διότι τα περιστατικά αυτά είναι σύνθετα και απαιτητικά πολλές φορές, έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις για την στελέχωση σε ειδικότητες ιατρών, ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού του αεροδρομίου μας, του νοσοκομείου μας,
όπου τα προηγούμενα χρόνια παρατηρούνταν πολύ μεγάλη υποστελέχωση. Άρα λοιπόν η λειτουργία της κτητικής βάσης του ΕΚΑΒ δημιούργησε και τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση και του νοσοκομείου μας και σε υλικοτεχνική υποδομή και σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ένας άλλος τομέας που μας απασχολεί πάρα πολύ και μας λυπεί είναι η δυσλειτουργία ή μάλλον η μη λειτουργία του νεωρίου, ενός οικονομικού πνεύμονα που έχει δώσει στη Σύρο μας ζωή. Έτσι. Έχει, δηλαδή, το νεωρίο έχουν ζήσει χιλιάδες άνθρωποι και ακόμα συνταξιδοτούνται από αυτό και ζουν άνθρωποι συνταξιούχοι. Και υπάρχει, είναι μετέωρο αυτό το πράγμα. Η λειτουργία του ναυπηγείου είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη λειτουργία του νησιού μας, ιδιαίτερα τα τελευταία 170 χρόνια περίπου. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το ναυπηγείο βρέθηκε μεταξύ φθοράς και αυθρασίας είναι κάτι το οποίο δημιούργησε προβλήματα όχι μόνο και πρωτίστως και κυρίως στους ίδιους τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, αλλά και σε ολόκληρο το νησί, διότι το νεώριο αποτελούσε διαχρονικά έναν οικονομικό πνεύμονα για το νησί μας. Δεν θέλω να αναφερθώ σε επιχειρηματικές ενδεχομένως επιλογές, αποφάσεις ή δυσλειτουργίες επιχείρησης, γιατί πρόκειται για μια ιδιωτική επιχείρηση. Αυτό όμως στο οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες μιας προσπάθειας η οποία έχει ξεκινήσει από έναν επιχειρηματικό όμιλο ελληνοαμερικανικών συμφερόντων να ξαναβάλει μπρος τον νεώριο τις μηχανές του. Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις και στη Σύρο με τον εκπρόσωπο του ομίλου. Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις δύο φορές με τον Αμερικανό πρέσβη, διότι για λόγους γεωπολιτικούς ή γεωστρατηγικούς, επισήμως η Αμερικανική κυβέρνηση έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της και για το ναυπηγείο του νεωρίου και για το λιμάνι και για το νησί μας. Υπό την έννοια αυτή και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος και νομίζω ότι όπως και εγώ και όλο το νησί ευελπιστεί το επόμενο διάστημα το νεώριο να ξαναβάλει μπροστά τις μηχανές του. Και νομίζω ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί σε συνθήκες υγιέστερης λειτουργίας, βιωσιμότερης λειτουργίας, σε συνθήκες οι οποίες θα είναι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον, με εξυγχρονισμό της επιχείρησης, με εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε πραγματικά να έχουμε ένα ναυπηγείο κόσμημα, ένα ναυπηγείο διαμάντι, το οποίο θα είναι το στολίδι του νησιού μας και όχι έτσι όπως έχει καταντήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι μέσα στο 2018, αν όλα πάνε σύμφωνα με τους υπολογισμούς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις επίσημες δεσμεύσεις και της ελληνικής κυβέρνησης, το ναυπηγείο θα ξαναπάρει ζωή και νομίζω ότι μαζί του θα ξαναπάρει ζωή και το νησί μας. Μακάρι. Η νέα εταιρεία αυτή που θα αναλάβει, θα αναλάβει και τα χρέη του νεωρίου. Νομίζω ότι ήδη η διαδικασία διαπραγμάτευσης βρίσκεται πλέον σε τελικό στάδιο με τα αρμόδια υπουργεία. Μιλάμε για οφειλές οι οποίες υπάρχουν προς το ελληνικό δημόσιο, τη ΔΟΗ, το ΙΚΑ, σε τράπεζες, σε εργαζομένους κυρίως. Πολλά εκατομμύρια. Έχει επέλθει μια συμφωνία όσον αφορά το κούρεμα εντός εισαγωγικών κάποιων οφειλών της επιχείρησης. Το βασικό είναι ότι οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί, θα πάρουν στο ακέραιο τα δεδουλευμένα τους και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και οι τοπικοί προμηθευτές του νησιού μας. Και αυτό θα δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής αναζωογόνησης του νησιού μας. Και επίσης, βέβαια, όταν θα λειτουργεί το ναυπηγείο, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα πληρώνονται κάθε μήνα θα νιώθουν συνθήκες οικονομικής ασφάλειας, διότι μέχρι σήμερα βρισκόταν σε μια ιδιότυπη ομοιρία. Ουσιαστικά μιλάμε για εργαζομένους ανέργους. Ήταν ένα ιδιότυπο καθεστώς στο οποίο υπήρχαν, ένας εγκλωβισμός ιδιότυπος των ανθρώπων αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι όταν ξεκινήσει ξανά η επιχείρηση σε διαφορετικά πρότυπα λειτουργίας, πιο υγιή. Πότε θα γίνει αυτό άραγε? Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυτό αναμένεται να γίνει στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Δεν σας κρύβω όμως ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, παρότι μας απασχολεί πολύ και την τοπική κοινωνία και τους φορείς και το Δήμο μας, εκφεύγει των δικών μας δυνατοτήτων και πρωτοβουλίων. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λύσουν σε επίπεδο νομοθετικών παρεμβάσεων τα Υπουργεία, η ίδια η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να αγοράσει το ναυπηγείο, αλλά νομίζω ότι το νερό έχει μπει στα βλάκια. Και ευελπιστώ τόσο εγώ όσο και νομίζω το σύνολο των συμπολιτών μας, το ναυπηγείο το επόμενο διάστημα να ξαναζήσει στιγμές όπως αυτές που είχαμε ζήσει παλαιότερα.
Μπήκα στο διαδίκτυο. Ευμάρειας δηλαδή και οικονομικής υγείας. Αμήν. Μπήκα στο διαδίκτυο και είδα για τον κύριο Πάνο Ξενακώστα που είναι ο εκπρόσωπος της εταιρείας και πόσο ταλαντούχο άτομο είναι. Ήταν από τους 10 υποψήφιους ως καλύτερος επιχειρηματίας στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τώρα αν βγήκαν τα αποτελέσματα. Θεωρείται φαβορή ότι θα είναι πρώτος αυτός. Σημαίνει ότι υπάρχει αξιοπιστία. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στεπτό πουθενά. Ναι, με τον κύριο Ξενακώστα έχουμε βρεθεί 2-3 φορές. Έχουμε πραγματοποιήσει συνομιλίες αρκετά αναλυτικές όσον αφορά τα πλάνα του, τα σχέδιά του. Είναι σχέδια τα οποία τουλάχιστον εμένα με πείθουν ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία. Ευελπιστούμε λοιπόν αυτά τα σχέδια να τα δούμε και στην πράξη, διότι ξέρετε πολλές φορές ότι στην Ελλάδα βιώνουμε την λογική του παραλόγου. Βλέπεις πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τρέξουν, θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Και μέσα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν προβλήματα, δεν τρέχουν δηλαδή με το ρυθμό που θα θέλαμε εξελίξεις. Όμως, το γεγονός ότι υπάρχει ένα στέρεο επιχειρηματικό πλάνο εκ μέρους του κ. Ξενακώστα, το γεγονός ότι ενδιαφέρεται πολύ ζωηρά η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση, όπως προανέφερα για λόγους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς, μας κάνουν όλους πολύ αισιόδοξους ότι πλέον το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η επιχείρηση σύντομα θα λάβει τέλος και σύντομα θα ανοίξει μια νέα σελίδα στη λειτουργία ενοπηγείου. Και μας δίνει δυνατότητα αυτή η κουβέντα που κάνουμε για τον Εώριο στον τομέα, στο κομμάτι αυτό της προσέλκυσης των επενδύσεων. Τι θα κάνετε, ποια είναι τα σχέδια για να προσελκύσουμε περαιτέρω επενδύσεις, ας πούμε. Κοιτάξτε, η λύση στην κρίση, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, έχει να κάνει με την ενεργοποίηση του επιχειρήν, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτό αφορά και την πατρίδα μας, εδώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο στη Σύρο. Σαφώς, η Σύρος αποτελεί μια μικρογραφία της χώρας μας και ό,τι ισχύει εδώ, ισχύει εν πολλής και στην πατρίδα μας. Άρα λοιπόν, το κράτος έχει μια παρεμβατική ικανότητα, δυνατότητα, η οποία είναι περιορισμένη και δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Υπό την αυτή και εμείς επενδύουμε και ποντάρουμε στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στο νησί μας. Είπαμε για το κομμάτι του ναυπηγείου στον Εώριο, είπαμε για το κομμάτι του στρατοπέδου. Υπάρχουν και άλλες επενδύσεις μεσαίας ή μικρότερης εμβέλειας, οι οποίες από ό,τι βλέπω έρχονται στο νησί μας και τα επόμενα χρόνια είναι αυτές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του νησιού μας. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως Δήμος Σιρορμούπολης, πριν από περίπου 4 μήνες υποβάλαμε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού, το οποίο προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, μία πρόταση καινοτόμα για την δημιουργία ενός μηχανισμού προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων στο νησί μας. Αυτός ο μηχανισμός περιλαμβάνει την στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό, συμβούλους επενδύσεων δηλαδή, οι οποίοι θα σχεδιάσουν και θα διαστασιολογήσουν επενδύσεις στο νησί μας και τις οποίες επενδύσεις αυτές θα μπορέσουν να τις παρουσιάσουν σε ξένα επενδυτικά φόρα, ώστε να καταδείξουμε ακριβώς αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο έχει η Σύρος για την προσέλκυση επενδύσεων. Πάντοτε βέβαια με γνώμονα το όραμα το οποίο έχουμε για το νησί μας για τα επόμενα 5, 10, 20 και 30 χρόνια. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση τελική αξιολόγηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του. Περιμένουμε τις επόμενες λίγες εβδομάδες, μέσα στον Ιανουάριο, την δημοσιοποίηση της απόφασης ένταξης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι καινοτόμο και νομίζω ότι θα βγάλει το νησί μας μπροστά σε σχέση με τον ανταγωνισμό, τον καλό εννοούμενο ανταγωνισμό, διότι ουσιαστικά θα καταδείξει ακριβώς πάνω στη βάση στοιχείων και επιχειρημάτων ότι η Σύρος μπορεί να αποτελέσει έναν επενδυτικό προορισμό ο οποίος θα δώσει ωφέλη για αυτούς οι οποίοι θα εμπιστευτούν τα χρήματά τους. Άρα, ο συνδυασμός των δημόσιων επενδύσεων, όπως προαναφέραμε και μια σειρά από έργα και παρεμβάσεις, μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα έρθουν στο νησί μας, μπορεί ακριβώς να δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στη Σύρο και να μας βοηθήσει να βγούμε πολύ ταχύτερα από την κρίση. Δηλαδή, μιλάμε για τη δημιουργία οικονομικού αντικειμένου στο νησί μας, μιλάμε για τη δημιουργία νέων, μόνιμων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, κάτι το οποίο έλειπε τα τελευταία χρόνια από τη Σύρο. Διότι η Σύρος είναι ένα νησί με περίπου 25.000 πληθυσμό, είναι ένα νησί με πολύ κόσμο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης αποτελεί ένα ζητούμενο.
Εάν δεν γίνουν επενδύσεις, αν δεν τοποθετηθούν κεφάλαια στο νησί μας, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και αυτός είναι ο λόγος που στοχεύουμε και επενδύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Η προοπτική μιας δημιουργίας μιας σχολής κινηματογράφου, που το ενδιαφέρον που έχει δείξει ο Μπερστάιν και το Χόλιγου για τη Σύρο, σας βρίσκει έτοιμος να βοηθήσετε αυτή την προσπάθεια? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε διατρανώσει με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο ότι κάθε επενδυτική πρωτοβουλία, ιδιωτική επενδυτική πρωτοβουλία, διότι και αυτό, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον κύριο Μπερνστάιν, πρόκειται για μια αξιόλογη, σοβαρή, ιδιωτική, επιχειρηματική πρωτοβουλία. Η δημιουργία μιας σχολής κινηματογράφου σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση κάποιων κινηματογραφικών στούντιο. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε διαβεβαιώσει τον κύριο Μπερνστάιν ότι σε κάθε περίπτωση, αν μπορούμε να φανούμε αρρωγή και υποβοηθητική και υποστηρικτική σε αυτή την πρωτοβουλία, θα είμαστε δίπλα του, πάντοτε βέβαια έχοντας επίγνωση της θεσμικής μας οντότητας και αρμοδιότητας. Δηλαδή ο Δήμος, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση και σε κάθε περίπτωση επενδυτική, σε κάθε περίπτωση ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δεν μπορεί να λειτουργεί ως συνέταιρος, το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, με την καλώς εννοούμενη παρεμβατικότητα, την υποβοηθητική, την υποστηρικτική δηλαδή, θα είμαστε... Όπως και το νεόριο, το ίδιο. Ακριβώς. Θα είμαστε δίπλα, ώστε να δείξουμε στον κάθε έναν άνθρωπο, ο οποίος ή επενδυτή ή εταιρεία, η οποία θέλει να επενδύσει τα χρήματά της στο νησί, ότι τον καλοδεχόμαστε και ότι προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να απαλείψουμε ενδεχομένως προβλήματα ή προσχώματα τα οποία υπάρχουν για να τρέξουν αυτές οι επενδύσεις. Ακόμα και να παίξουμε και ένα μικρό ρόλο, ας πούμε, να χρειαστεί. Έστω και ως κομπάρση. Να μιλήσουμε για το άγαλμα του Μάρκου Μπακάρη, έτσι, αυτού του σπουδαίου Συριανού λαϊκού βάρδου, αυτού του πατριάρχη του Ρεμπέτικου, που έχουμε την τιμή να έχει γεννηθεί στο βράχο μας και που μας δίνει την ευκαιρία να, έτσι, να αξιοποιήσουμε αυτή την καταγωγή του, αυτό το κλαίος που έχει αυτός ο άνθρωπος, την παγκόσμια προβολή του και επιρροή του στους ανθρώπους, και να τον τιμήσουμε αλλά και να το αξιοποιήσουμε προς όφελο του τόπου μας. Ο Μάρκος Μπακάρης... Κάποιοι αντιδρούν, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι πολλοί, έτσι. Περισσότεροι είναι αυτοί, έτσι, θέλουν να προβάλλουν αυτό το... Θέλετε λίγο να με τριγκάρετε τώρα με αυτούς που αντιδρούν. Εγώ θα έλεγα το εξής. Σε κάθε πρωτοβουλία πάντοτε υπάρχει ο λόγος και ο αντίλογος. Και έτσι πρέπει και να αυτό είναι και ίδιο της δημοκρατίας του κάτω-κάτω. Δεν μπορεί όμως κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ο Μάρκος Μπακάρης είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα. Ουσιαστικά μιλάμε για τον θεμελιωτή της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Μιλάμε για τον πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Πρόσφατα θα ενημερωθήκατε ότι το Ρεμπέτικο έχει μπει στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας της UNESCO. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα είδος μουσικής το οποίο έχει αναγνωριστεί με τον πλέον επίσημο τρόπο παγκοσμίως. Υπάρχει και επίσημος τρόπος. Για όλα αυτά λοιπόν υπεύθυνος με την καλή έννοια είναι ο Μάρκος Μπακάρης, τον οποίον το νησί του είναι περήφανο, που ουσιαστικά αποτελεί παιδί του, είναι παιδί της Σύρου. Όταν λέμε Μάρκος στη Σύρο, το μυαλό μας πηγαίνει στο Βαμβακάρης. Και όταν λέμε Βαμβακάρης, όχι στη Σύρο, στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, το μυαλό όλων πηγαίνει στη Σύρο. Σύρος ίσον Βαμβακάρης. Φραγκοσυριανή λέει. Είναι ο δεύτερος εθνικός ύμνος στη χώρα μας μετά τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας, έτσι. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια προσωπικότητα η οποία είναι παγκόσμιας ακτινοβολίας. Και νομίζω ότι τα τελευταία 3 χρόνια ο Δήμος μας στην πράξη έχει αποδείξει ότι θέλει να αναδείξει αυτήν την σύνδεση του Μάρκου Μπακάρη με το νησί του. Επιδιώξαμε να επανασυνδέσουμε και την ίδια του την οικογένεια με το νησί του, διότι υπήρχε μια ίσως εύλογη και μια λογική πικρία της οικογένειας, θεωρώντας ότι το νησί του δεν είχε αναγνωρίσει τόσο πολύ την προσφορά του όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς λοιπόν επιδιώξαμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε καθήκοντα να αναδείξουμε αυτή την σύνδεση του Μάρκου με το νησί του. Δημιουργήσαμε το φεστιβάλ Ρεμπέτικου του Μάρκου Μπακάρη που γίνεται κάθε χρόνο στο νησί μας το καλοκαίρι 5 ημέρες. Δώσαμε το όνομά του στον δρόμο της Λαλακιάς, ουσιαστικά στον δρόμο που συνδέει την Ερμούπολη με τον Σύρο. Έχει συμβολισμό αυτό. Προσπαθήσαμε να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία του μουσείου του Μάρκου Μπακάρη εδώ. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πρόταση, η οποία για μένα δεν έπεσε ως κεραυνός στην εθρία, την μεγαλόψυχη θα έλεγα πρόταση του μεγάλου ιού του Μάρκου Μπακάρη, του Βασίλη Μπακάρη,
για την δωρεά ενός αγάλματος το οποίο θα κατασκευαστεί με δική του δαπάνη, με δαπάνη της οικογένειας δηλαδή, και θα τοποθετηθεί στην παραλία της Ερμούπολης. Αυτό ως εξέλιξη ήταν κάτι το εξαιρετικό. Ουσιαστικά μας έκανε να νιώσουμε δικαιωμένοι όσον αφορά τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια. Δεν θέλω να δικήσω τον πρώην Δήμο Νοσήρου, διότι ο Δήμος Νοσήρου και παλαιότερα τιμούσε τον μεγάλο ρεμπέτη, τον Μάρκο Βαβακάρη. Βέβαια, σε επίπεδο νησιού, δεν σας κρύβω ότι δεν είχε γίνει μια αντίστοιχα έτσι, οργανωμένη πρωτοβουλία για την ανάδειξη αυτής της προσωπικότητας και της προσφοράς του στην ελληνική λαϊκή μουσική. Όμως αυτά είναι παρελθόν. Το σήμερα λέει ότι ο Μάρκος Βαβακάρης αναγνωρίζεται με έναν τρόπο καθολικό, έχει καθολική αποδοχή από το νησί του, και νομίζω ότι το άγαλμα αυτό, το οποίο θα κοσμεί το λιμάνι μας σε λίγους μήνες, με το πιο, αν θέλετε, περίτρανο τρόπο θα καταδεικνύει την αναγνώριση του νησιού του απέναντι στο πρόσωπο του Μάρκου Βακάρη, και νομίζω ότι ουσιαστικά ήταν μια οφειλόμενη τιμή και ένα χρέος το οποίο όλοι μας είχαμε απέναντι στον ίδιο και στην οικογένειά του. Το γεγονός ότι κάποιες ελάχιστες φωνές, ελάχιστες όμως, ίσως μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με τις προτάσεις αυτές, δεν νομίζω ότι είναι άξιο αναφοράς. Η αντιμετώπιση σε επίπεδο και Δημοτικού Συμβουλίου με την ομόφωνη απόφαση, φίλε Μπάμπη, αλλά και στο μεγαλύτερο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας, με την ομόφωνη, θα έλεγα, αντίδραση και αποδοχή αυτής της πρότασης, τουλάχιστον εμένα προσωπικά με κάνει σίγουρο ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Ο Μάρκος Βαβακάρης τιμάται από το νησί του και ουσιαστικά πρόκειται για την επαναφορά της ιστορίας στην σωστή της βάση, διότι ο Μάρκος μπορεί ίσως τα προηγούμενα χρόνια για διαφόρους λόγους να μην έχερε της απαραίτητης εκτίμησης από την τοπική μας κοινωνία στο σύνολό της, όμως σήμερα με χαρά διαπιστώνω ότι στη συντριπτική πλειοψηφία η τοπική μας κοινωνία, για να μην πω στο σύνολό της, αναγνωρίζει την προσφορά του μεγάλου ρεμπέτη. Θα γίνει τελικά το άγαλμα εκεί στη Ζυγοπλάστικα που λέμε. Θα γίνει στην πλατεία Παπάγου. Είναι τελική απόφαση. Είναι τελική απόφαση, ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρώσουμε την οριστική μελέτη για την τοποθέτηση του αγάλματος. Θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, θα σταλεί στο Υπουργείο Πολιτισμού για την λήψη των σχετικών ευαιωτήσεων και άμεσα θα προχωρήσουμε στην κατασκευή του. Να μιλήσουμε λιγάκι για την κοινωνική μέρημνα, γιατί αυτούς τους δύσκολους καιρούς χρειάζεται η παρέμβαση και του Δήμου και της Πολιτείας για να ανακουφίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά έτσι, στο μάτι του κυκλώνα. Έτσι. Πραγματικά είναι η οδυνηρή κατάσταση που βρίσκονται οικονομικά και φτάνουν μέχρι σημείο να επαιτούν. Για να εμποδίσουμε αυτή την επαιτία, λοιπόν, ο Δήμος κάνει πράγματα, έτσι δεν είναι? Είναι γεγονός ότι, όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και στο νησί μας, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαβιούν δυστυχώς κάτω από το επίπεδο της φτώχειας. Με οικονομικά προβλήματα, με δυσκολίες, με την ανεργία η οποία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όχι μόνο στη Σύρο, παντού θα έλεγα, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αλλά λοιπόν ο Δήμος και ο κάθε Δήμος, ο οποίος αποτελεί την πλέον αποκεντρωμένη δομή διοίκησης προς την τοπική κοινωνία, το κράτος ξέρεις πολύ καλά ότι είναι απρόσωπο. Ο Δήμος όμως είναι αυτός ο οποίος έρχεται σε απευθείας επαφή με τους δημότες και μπορεί εν τέλει να γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη και ποιοι παρουσιάζονται ότι έχουν ανάγκη, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν έχουμε δημιουργήσει δομές, αξιοποιώντας πάλι χρηματοδοτικά εργαλεία από το ΕΣΠΑ, είναι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, είναι τα οικονομικά βοηθήματα, τα προνοιακά βοηθήματα που δίνουμε επίσης στους απόρους, με πόρους του Δήμου. Ουσιαστικά μιλάμε για τα πακέτα τροφίμων τα οποία μοιράζουν οι υπηρεσίες μας σε κοινωνική μέρημνα σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία ουσιαστικά τα χρησιμοποιούμε για να απαλύνουμε τον πόνο και να διευκολύνουμε την διαβίωση συμπολιτών μας και οικογενειών που έχουν ανάγκη. Αυτό πραγματοποιείται σε συνεργασία και με την Ορθόδοξη Μητρόπολη αλλά και με την Καθολική Επισκοπή, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι για να μπορέσεις να πετύχεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα πρέπει να λειτουργείς σε συνθήκες συνέργειας και συνεργασίας.
Θα ήθελα λοιπόν να εξάρω αυτή την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε και με την Καθολική Επισκοπή και με την Ορθόδοξη Μητρόπολη και νομίζω ότι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη, σε συνθήκες πολλές φορές, φίλε Πάπη, εμπιστευτικότητας, γιατί πολλοί κόσμος, παρά την οικονομική του δυσκολία, έχει μια υπερηφάνεια, μια αξιοπρέπεια. Δεν είναι εύκολο να εκτεθεί και να πει ότι μου λείπουν ένα πακέτο μακαρόνια, ένα πακέτο ζάχαρη. Άρα λοιπόν, πάντοτε σε συνθήκες διακριτικές, προσπαθούμε να, χωρίς πολύ θόρυβο, έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω ότι σε ένα σημαντικό βαθμό το έχουμε πετύχει. Να επισημάνω και την συμβολή του Γιάννη του Χαρίτου στην προσπάθεια αυτή που γίνεται. Ο Γιάννης ο Χαρίτος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την μαχητικότητά του, με την αποτελεσματικότητά του ότι και ως συνδικαλιστής και ως εργαζόμενος παλαιότερα στο ναυπηγείο και ως πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων του ΙΚΑ για όλες τις κυκλάδες, όχι μόνο για τη Σύρο. Ειδικά αυτή η εμπειρία του ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Ότι με την εμπειρία του και τη μαχητικότητά του, μπορώ να πω, είναι ένας έφηβος ο Γιάννης ο Χαρίτος, παρότι είναι συνταξιούχος, μπορεί να δίνει λύσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα. Ο Γιάννης ο Χαρίτος, λοιπόν, με την υπηρεσία της κοινωνικής μέρημνας, πρωτοσταθεί, μπορώ να πω, σε αυτές τις πρωτοβουλίες του Δήμου. Και θα ήθελα να απευθύνω και ένα κάλεσμα στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Όποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, είτε ο ίδιος, είτε η οικογένειά του, είτε στον κοινωνικό περίγυρο, στη γειτονιά, αν κάποιος αντιλαμβάνεται ότι οι συμπολίτες μας έχουν πρόβλημα, μπορεί με ένα διακριτικό τρόπο να ενημερώσει τις υπηρεσίες του Δήμου μας, ώστε να πράξουμε τα δέοντα και να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να διευκολύνουμε αυτή την καθημερινότητα των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. Ήταν να έρθει μετά από εσάς η καλή μου φίλη Θωμαή, η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η άξια αντιδήμαρχος πολιτισμού. Αλλά τελικά κάποια εμπόδια έχει και δεν ήρθε. Να μιλήσουμε, να τελειώσουμε την κουβέντα μας με τον πολιτισμό, έτσι δύο λογάκια. Γιατί έχετε τη γενική αποπτία και για τον πολιτισμό, που είναι έτσι πολιορκητικός, κρυός για το νησί μας. Έτσι, ο πολιτισμός είναι σύμφυτος με το νησί μας. Σημείο κατευθείαν για το νησί μας. Θα μου επιτρέψει βέβαια μια έτσι διόρθωση, γιατί η αντιδήμαρχός μας, η Θωμαής Μεδρινού, η αντιδήμαρχος πολιτισμού δεν είναι άξια, είναι πανάξια, όχι απλώς άξια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δοθεί ψυχή και σώμα στον πολιτισμό. Πολύ υπεύθυνο άτομο. Υπεύθυνη, εργατική. Ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει ζωή της για τον πολιτισμό και με την ομάδα την οποία έχει φτιάξει στο Δήμο και με την Επιτροπή Πολιτισμού, αλλά επίσης με τη συνεργασία των υπηρεσιακών στελεχών του Τμήματος Πολιτισμού.